Καλημέρα, Ελεφαντονίκη! Καλημέρα, Ελεφαντονίκη μου. Καλημέρα, Μακεδονία μου. Γεμίσαμε ελεφαντάκια, παιδιά. Γεμίσαμε ελεφαντάκια. Πώς λέει το σύνδεμα των Παοξίδων? Παοκάρα, είμαι χάλια. Βλέπω Αετό με δυο κεφάλια. Θεσσαλονίκη, είμαι χάλια. Βλέπω παντού πράσινα, κόκκινα και μπλε ελεφαντάκια. Και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Τώρα τον βλέπω τον Θεό, τον προηγούμενο. Θέλω τηλεόραση, Κωστή. Το όμε ωμέγα. Λοιπόν, εντολή σε Κωστή Τσαρό, ευθύς αμέσως, μία τηλεόραση στο παλικάρι. Αυτός που θέλει τηλεόραση με ωμέγα, κάνω την κλήρωση εγώ. Εγώ βγάζω νικητή εγώ. Τον παλίκαρο αυτόν. Τέλος. Τέλος. Θέλω. Εντολή. Μία τηλεόραση από μένα στο παλικάρι που θέλει τηλεόραση με ωμέγα. Δεν λέω το όνομά του. Αυτό δεν υπάρχει. Τώρα τον είδα. Είναι Θεός. Είναι Θεός. Συγγνώμη που επεμβαίνω αυθαίρετα. Μη στραβώσει ο Κωστής. Μία τηλεόραση στο παλικάρι. Τηλεόραση για να ωρά, για να ωρά με ωμέγα. Έλα ρε Σαλονίκη μου, τα ελεφαντάκια σου τα ωραία. 84η έκθεση διεθνής κιόλας. Όχι έκθεση. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης λέμε. Και γεμίσαμε ελεφαντάκια για ευνόητους λόγους. Τιμόμενη χώρα είναι η Ινδία. Τιμόμενος ηχολήπτης και σήμερα για ένα ακόμη πρωινό. Σωτήρης Δασκαλάκης επιτέλους μετά από 13 χρόνια που τον ξέρω φοράει αξιοπρόσεκτο t-shirt. Τον ξέρω 13 χρόνια, μετά από 13 χρόνια φοράει t-shirt στο οποίο μπορώ να υποκληθώ. Anthrax Judge Dredd. Για σένα τον βλάχο που ακούς και δεν ξέρεις τι είναι Anthrax Judge Dredd. Σωτήρης Δασκαλάκης. Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα, γιατί έχει πολύ ψωμί, πολύ πράγμα μαζεμένο, έκπληξη εν όψη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα πολύ γρήγορα, θέλω ψαγμένες απαντήσεις. Έκπληξη εν όψη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ποια μπορεί να είναι αυτή η έκπληξη? Συγγνώμη, εγώ μόνο που το άκουσα ως είδηση, ετρόμαξα. Ετρόμαξα. FM και νόμινηματάκι. Αποστολή στο 54526. Είναι η δόικα στο λίμπερο της καρδιάς σου. 107,4 μεγάλη κλειτών FM. Ευθύς αμέσως πάω σε διαγωνισμούς. Τρεις είναι και έχουν να κάνουν με ψυχαγωγία, με διασκέδαση, πάντα ποιοτική. Δεν ξέρω αν ο Σωτήρης έχει ετοιμάσει το κομμάτι που λέγαμε. Το έχεις έτοιμο? Σωτήρη, πάμε μέχρι το διάλειμμα με αυτό. Δώσε παλικάρι μου. Λοιπόν, πριν πω για τους διαγωνισμούς, να υποκληθώ στον Gas G. Για ποιο λόγο? Είχε γίνει θέμα εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, αρχές της Άνοιξης. Κάπου εκεί, Μάρτιο, αρχές μέσα Μαρτίου, κάπου εκεί. Και είχε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα σχετικά ο Άλεξ Σίλβερ. Άλεξ Σίλβερ, πού εξαφανίστηκες, τι κάνεις? Είσαι καλά, παλικάρι μου? Αν ακούς, είτε ακούς μάλλον, είτε όχι, να είσαι καλά, εξαφανίστηκες. Κλασικός εσεμεσάκιας, ο οποίος εξαφανίστηκε. Λοιπόν, Dire Straits, τους λατρεύω. Αυτό που ακούμε είναι το χειρότερο κομμάτι που έχουν βγάλει. Το χειρότερο που έχουν κυκλοφορήσει Dire Straits. Με διαφορά, για τραγικό, γελίο, αστείο κομμάτι. Βαθιά υπόκληση στον Gas G, ο οποίος το πήρε και το έκανε ένα πανέμορφο, αξιοπρεπές κομμάτι. Του αξίζουν λοιπόν του Gas G, του πιο διάσημου καλαμαριώτη της γης, από αυτή την εκπομπή σήμερα, 4 μονές προσκλήσεις στους ακροατές μας. Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις. 4 μονές προσκλήσεις για το live του Gas G το βράδυ της Κυριακής στο κλαμπ του Μήλου. Και μιας και τα πήραμε αντίστροφα, τα πήραμε από την Κυριακή, πάμε στο Σάββατο. 2 διπλές, Κώστας Μπίγαλης, άλλο ένα κολλασμένο show στο κλαμπ 8 Ball. Καλή σεζόν 8 Ball, καλή σεζόν στο Βαγγέλα και σε όλα τα παιδιά που έχει εκεί πέρα. Και 2 διπλές προσκλήσεις για τον Ψαραντώνη απόψε για την εμβληματική, βιβλική θα έλεγα μορφή. Της μουσικής μας, της κριτικής βασικά και της μουσικής μας γενικότερα στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονίλας Ζαριστών, έτσι. Μονίλας Ζαριστών φεστιβάλ, 2 διπλές Ψαραντώνης απόψε, 2 διπλές Μπίγαλης αύριο βράδυ στο 8 Ball, 4 μονές Ιρακή βράδυ κλαμπ του Μήλου Gas G. Συνεπώς FM κενό, όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε, δεν γράφεις live γιατί δεν μπαίνεις πουθενά, γράφεις το live για το οποίο θέλεις. Αν θες για τα δύο, τα δύο live. Αν θες και για τα τρία, γράφεις και για τα τρία live, έτσι ναι. Αποστολή στο 54526. Ξύπνα Άρη, ξύπνα Άρη. Σπύρος Μπαξεβάνος, η επιστροφή. Σπύρος Μπαξεβάνος, η επιστροφή. Ο αξιολογότατος Έλληνας προπονητής
θα κατεβάσει τον Ηρακλή της νέας σεζόν. Ηρακλή, τώρα λέμε Άρη, ΑΕΠΟΑΡΗ, τέτοιο αυτό, με χρώματα κίτρινο, μπλε, μαύρο και λίγο πορτοκαλί. Σπύρος Μπαξεβάνος, ξύπνα Άρη. Σε μια μισή μέρα ο Ηρακλής βρήκε όχι απλά προπονητή, πολύ καλό προπονητή, ο οποίος τότε δεν έπρεπε να φύγει. Άλλος θα ήταν ο Ηρακλής στο ξεκίνημα από την περσινή σεζόν με Σπύρο Μπαξεβάνο, με την υπέροχη δουλειά που είχε κάνει και με τη συνέχεια αυτή. Ξύπνα Άρη, περνάνε οι μέρες, έρχεται ο Γιώργος Οδόνης αγριεμένος και ακόμη δεν βρήκες προπονητή. Ξύπνα, Σπύρος Μπαξεβάνος επέστρεψε, νέος coach στον Ηρακλή, επέστρεψε σπίτι του. Δίνω χρόνο κατευθείαν στον Σωτήρη για να βάλει το κομμάτι ξανά, μην κάνουμε κοιλιά. Καλημέρα Χαράλαμπο, καλημέρα, μπαίνει για τον Μπίγαλη, σωστή επιλογή, show τρελό. Ξέρετε τι γίνεται στο Aidball με τον Μπίγαλη, έτσι. Stage diving, crowd surfing, δηλαδή οι εικόνες είναι από live metal. Δεν υπάρχουν, έτσι. Okay. Δύο διπλές για Μπίγαλη. Σάββατο βράδυ στο Aidball. Δύο διπλές Ψαραντώνης απόψε. Θα παίξει το λιγότερο τρεις ώρες ο Ψαραντώνης. Και τέσσερις μονές για τον Θεούλη, τον Gas G, την Κυριακή το βράδυ στο κλαμπ του Μήλου. Λοιπόν, ένα κλαρίνο Χαράς, ένα κλαρίνο Λύπης. Ένα κλαρίνο Χαράς. Ένα κλαρίνο Λύπης. Βρε, ένα κλαρίνο Χαράς, ένα κλαρίνο Λύπης. Κανονικά, ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, τώρα που του ζήτησα Gas G, στη διασκευή των Dire Straits, έπρεπε να μου πει εσύ, κάτσε να σου βρω ένα κλαρίνο σκανδιναβικό, μυρολόι, και να σου βρω και ένα κλαρίνο της Ρούμελης. Χαρούμενο παλικαρίσιο. Ρε, τελικά, μπας και έχουν δίκιο. Μήπως η επίσημη αγαπημένη είναι η εθνική του μπάσκετ και η άλλη είναι πραγματικά υπεταμένη, ρωτάει τώρα ο παραγωγός. Και περιμένει ποια είναι η έκπληξη του Κυριάκου Μητσοτάκη εν ώψη ΔΕΘ, και περιμένει μήπως όντως είναι η επίσημη του μπάσκετ και η πεταμένη είναι η ξεφτελισμένη, είναι αυτή του ποδοσφαίρου, την οποία την κάνανε ψε το βράδυ πραγματική πατσαβούρα. Ρωτάει τώρα ο σεμνός και ταπεινός παραγωγός. Λοιπόν, πριν πω για αυτό που λίγο πολύ οι περισσότεροι θα ξέρετε, βοήθησε με λιγάκι. Σύμφωνα με τη Μέτροσπορ σήμερα. Είδες πρωτοσέλιδο σήμερα Μέτροσπορ, Σωτήρη. Ζευγάρι έρχονται, η Ερογκούτη. Έτσι. Μπες στο. Α, ξέρουν εκεί, έχει πολλούς Αριανούς. Όντως, γνώρισα και στο είπα και πέρσι, παιδιά, που παίζαμε εδώ το μάτς, λέει, είμαι φίλε, είμαι Άρης και Άρης Θεσσαλονίκης και Άρης Παλαιοχωρίου. Εντάξει, ναι. Βρήκα Σπύρο Μπαξεβάνο. Θέλω εκπομπή 2 ώρες Άρης Παλαιοχωρίου Ηρακλής. Μου δίνεις να γίνεται χαμός. Άρης Παλαιοχωρίου, κανονικά. Έτσι. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα πείτε τώρα ρε Ασλαμά, εσένα περιμέναμε να μας το πεις. Εσένα, πού να αρχίσω, πού να τελειώσω. Εσένα περιμέναμε, το ξέρετε και πολύ, αλλά. Δε, εκπομπή έχουμε τώρα σήμερα το πρώτο σχολιάσω. Η πιο πολύ το μάθαμε από χθες το απόγευμα. Τι έγινε με Μιχάλη Κακιούζη και Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το μάθατε φυσικά. Αλλά πρέπει να το σχολιάσω κι εγώ. Τι να κάνουμε, κομπή τώρα το πρωί έχουμε. Να ζητήσω συγγνώμη. Αν είχα χθες το απόγευμα, τι έκανα χθες το απόγευμα. Αν είχα το βράδυ, το βράδυ. Εντάξει. Χίλια μπράβο στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου για την αναφορά του στην δημοσιογραφία του πολίτη. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Μπράβο. Γι' αυτό λέω ότι οι μπασκετικοί τα τολμάνε αυτά. Οι ποδοσφαιρικοί πού να τα τολμήσουν. Δημοσιογράφος στην ΕΡΤ τον δείχνει. Τον δείχνει, όχι στον αέρα σχόλιο χωρίς, τον δείχνει φάτσα η κάμερα μπροστά και έκανε αναφορά στην τραγική δημοσιογραφία του πολίτη. Μπράβο ρε Δημήτρη, μπράβο ρε Δημήτρη. Ανάσαμε Gas G, διασκευάζει Dire Straits, όχι διασκευάζει, πήρε το χάλι και το έκανε κομματάρα και σχολιάζω αυτό που έγινε ψε με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μιχάλη Κακιούζη. Εγώ φίλε έχω κολυμπήσει με δολοφόνους λευκούς καρχαρίες. Εγώ έχω πει στη δικιά μου πώς έγινες έτσι ρε, μετά από κομμωτήριο. Άσε ρε ψεύτη. Νομίζω ότι θα γίνω τραγικός αν πω ότι είναι μήνυμα του Γιώργου του Ιταλό. Δεν υπάρχει. Ναι ρε φίλε, να πεις στη σύντροφό σου μόλις έχει γίνει το κομμωτήριο, φέρ' το εικόνα. Πώς έγινες έτσι μωρί, δηλαδή, ξέρεις, πραγματικά θεωρώ λιγότερο επικίνδυνο το να κολυμπήσεις με καρχαρίες λευκούς, με καρχαρία σφυροκέφαλο. Είναι ο αγαπημένος μου.
Έχετε την καρχαρία σφυροκέφαλο, ε? Πώς είναι το κεφάλι μπροστά. Είναι χάμερ κανονικά. Αν διασταυρώσεις δύο, βγαίνει το σήμα της West Ham με καρχαρίες. Δώσε ρε Κώστα ξανά εισαγωγή, παικταρά μου, παλικάρι μου. Δώσε ρε γκάστζι. Εννοείται, εννοείται Ελένη ότι λατρεύω ψαραντώνη. Λατρεύω. Και νομίζω το έχω πει και άλλη φορά, δεν το κρύβω. Στο Λιόγερμα, αν θυμάμαι καλά, αρχές δεκαετίας του 90, αρχές μέσα κάπου εκεί, στο Λιόγερμα, πριν βγει για το live, ήταν ακόμη τα φώτα ανοιχτά, ετοιμάζαν τα παιδιά, σκουπίζαν, κάνανε και περνάω. Είχα κλείσει το μαγαζί εκεί που κρατούσα το item, το Αλέξη τον Μπουκουβάλα. Καλημέρα, Αλέξη. Και στην οικογένεια όλοι. Περνάω και βλέπω σε αυτό το ψαραντώνι με ένα χαρτί διαλυμένο, τσαλακωμένο και ένα μολυβάκι στο χέρι. Κάτι σημείωνε. Λέω στίχουσα σημειώνει. Πλησιάζω, βλέπω σημείωνε πόσα θα πάρει. Τι θα πάρει σε λεφτά και τέτοια. Το ξεφτιλίζω τελείως τώρα. Ρεαλιστικά ο άνθρωπος υπολόγιζε εκεί. Του φίλησα το χέρι. Του λέω σε ευχαριστώ. Και του φίλησα το χέρι. Βιβλική μορφή ο ψαραντώνης. Βιβλική μορφή, εννοείται. Ναι, εννοείται ότι μου αρέσει. Καλή τύχη στην κλήρωση. Δύο διπλές για απόψε για μονίδες αριστών. Αγαπημένος ψαραντώνης, εννοείται. Τι έλεγα, μωρέ. Γιατί λέγαμε, οι καρχαρίες, άστο αυτό, με αποσυντώνησε το μήνυμα του Γιώργου Ταλούρες. Τις καρχαρίες και το κομμωτήριο, τρελαθούμε τελείως. Πού είχαμε μείνει, ρε, τι λέγαμε για τον μπάσκετ, για την Ελλάδα, για το τέλος. Τέλος πάντων, πάμε ένα. Πριν πω για τον Χατζηγεωργίου και τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο, να πω κάτι άλλο από την εψεσινή μέρα της καλαθόσφαιρας. Λοιπόν, κάτι για τους Ιάπωνες. Μετά από εκείνο που έκαναν, το ηλιόλουστο εκείνο πρωινό του Δεκέμβρη του 1941 στο Pearl Harbor της Χαβάης, και λίγο πολύ όλοι ξέρετε τι έκαναν και όλοι ξέρουμε τι έκαναν, όπου τους βρίσκω θα πέφτει φάπα. Δεν ξέρω αν ο Σωτήρης ενημερώθηκε για το χθεσινό Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Τζαπάν. 98-45, τελευταίο δεκάλεπτο πάτησαν φρένο. 98-45. Κάποια στιγμή πρέπει να ήταν η διαφορά στους 32 πόντους. Νόμιζα ότι βασικά το γύρισα και πίστεψα ότι χάλασε η τηλεόραση. Λέω κάποιο πρόβλημα θα έχει. Λέω να πάρω να διαμαρτυρηθώ. Λέω τι είναι χαζα, τι νούμερα βγάζει, αυτά δεν υπάρχουν τα νούμερα αυτά. Έτσι. 98-45. Εκείνο το περίφημο τώρα, το οποίο, την αφίσα του οποίου την έχει φιλοξενήσει στο κάποτε στο Hollywood και ο Ταραντίνο, και στο τέλος όταν πέφτουν τα credits βγάζει με την άδεια ποιας εταιρείας παραγωγής χρησιμοποιήθηκε η αφίσα στην ταινία, ένα κατεβατό. Σωτήρη, δεν σε ρώτησα, την κρυφή σκηνή την είδες ή έφυγες? Ναι, δεν την είδες? Τώρα θα γίνω με το Σωτήρη κακός και θα πω γιατί. Λέει ο Σωτήρης δεν το ξέρα, ούτε εγώ, περίμενε ένα. Κατηγορώ, λιθοβολώ όλους τους ανθρώπους που τελειώνει η ταινία και φεύγουν. Πρέπει να κάτσεις. Ό,τι και πρέπει να καθίσεις. Εκτός και συμβαίνει κάτι. Εκτός και συμβαίνει κάτι, σε έχουν ειδοποιήσει. Ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Χτύπα ξύλο τώρα. Συνέβη αυτό εκείνο. Καλά, εκεί φεύγεις στη μέση της ταινίας. Άλλο αυτό. Σε όλες τις ταινίες κάθομαι μέχρι να ανάψουν τα φώτα της προβολής. Όλα. Τα πάντα. Να μην υπάρχει στο πανί τίποτα. Ταραντίνο είναι γνωστό, πάντα υπάρχει κρυφή σκηνή. Ξαναπήγαινε τώρα. Άλλα 8 ευρώ. Είπα να το πω και στον κόσμο που είναι να πάει από εδώ και πέρα, μην φύγετε μετά τα credits, υπάρχει κρυφή σκηνή. Κάνε μια μαγιά. Υπολόγισε την ώρα που τελειώνει και πήγαινε, πες σας παρακαλώ πολύ. Είχα έρθει κανονικά με εισιτήριο. Πάνε αλλού, όχι εκεί που πήγες. Πάνε αλλού, πάνε εδώ, πάνε αλλού. Και πες έτσι και έτσι. Μείναμε, έχει δίκιο τώρα ο Σωτήρης. Ήμασταν στην αίθουσα περίπου 50 άτομα. Εκεί που το είδα εγώ. Φεύγουν όλοι. Και μένουμε εγώ και άλλος ένας. Ένας βλαμμένος, αγαπημένος βλαμμένος, το λέω με καλή έννοια. Άρρωστος. Πρέπει να βλέπει αυτό στη μέση όρο την εβδομάδα 9 ταινίες. Σε αίθουσες. Όχι στο σπίτι του. Παλαιάσκοπης, συνεφίλ. Όντως, παιδιά, μην φύγετε. Υπάρχει κρυφή σκηνή. Λοιπόν, το τώρα εκείνο το πληρώνουνε. 98-45.
Και για να μαθαίνουμε και δύο πράγματα, ξέρετε πώς πλασάρει τη Χαβάη, μια σε κανένα αναφορά στο Pearl Harbor, έτσι. Ο ΑΟΤ, πώς προμοτάρει τη Χαβάη. Ποιος είναι ο ΑΟΤ, το ξέρετε όλοι, καταλάβατε, έτσι. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τουρισμού. Γνωστό, σε όλο τον κόσμο. American Organization of Tourism. Μας, και σε αυτό μας αντιγράφουν οι Αμερικάνοι. Πήραν τον ΑΟΤ και κάνανε τον ΑΟΤ. Τον προφέρουν απλά ΑΟΤ. Πλασάρει τη Χαβάη σαν την φούρκα της Αμερικής. Ως την αμερικανική απάντηση στη φούρκα. Για μένα, εντάξει, σαν τη φούρκα δεν έχει. Αλλά οι Αμερικάνοι το πλασάρουν έτσι. Ότι είναι η δική τους απάντηση στην δική μας την φούρκα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Αλλά όμορφο ό,τι να είναι. Βρήκε τα 246 χιλιάρικα ευρώ. Βρήκε φωτό από την απονομή πρωταθλήματος Β' Εθνικής 97-98. Φέρνει προπονητή για τον Οάρης. Άντε ρε Κυριάκο, τρέλανε την πόλη. Ναι φίλε Κώστα, είπαμε, είσαι και Κώστας και μπαίνεις για Κώστα Μπίγαλη. Είναι διπλές για Κώστα Μπίγαλη. Είπαμε, ψαραντώνεις απόψε διπλές. Μπίγαλης αύριο στο 8-ball διπλές. Για Γκάς Τζι είναι μονές. Αλλά είναι τέσσερις όμως. Έτσι. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, γράφεις δίπλα ποιο live θέλεις. Αν θες και τα τρία, γράφεις και για τα τρία. Και είσαι καλυμμένος. Και το αποστέλεις στο 54-526. 54-526. Πηγαίνουμε στο πρώτο break της σημερινής εκπομπής. Σιγά σιγά, έτσι slow slow, αργά αργά τα ζάμ που λένε. Τι αργά δηλαδή, αφού σπιντάρουμε εδώ πέρα, κόλαση γίνεται. Έχουμε πάρα πάρα πολλά θεματάκια. Θα ήθελα να σχολιάσετε τα απίστευτα συνθήματα της φινλανδικής κερκίδας. Είμαι σίγουρος ότι αφού είστε Έλληνες και ποδοσφαιρόφιλοι, αγαπάτε την εθνική ομάδα και την είδατε σίγουρα. Δεν κάνετε κάτι άλλο, καθίσατε και είδατε 90 λεπτά το Suomi ή Suomi, ή Suomi, όπως το λέγανε, με την Shell As. 1-0. 1-0. Ημίχρονο 0-0. Με το πενάλτ του Πούκι, τεέ μου, μονάδικέ μου. Πούκι, τεέ μου, μονάδικέ μου. Με τον έμπειρο στράικερ του ΠΑΟΚ, τον τεέ μου Πούκι, που εκτέλεσε, εννοείται εύστοχα, τον πενάλτ στο 54ο λεπτό, έστειλε την μπάλα κάτω. Τι είπα ρε εσύ, της Norwich City, ποιου ΠΑΟΚ. Απλά επειδή με τον Πούκι το, ήταν serial 2-3 μηνών, πόσο ήταν, sorry, συγγνώμη, της Norwich City. Έστειλε την μπάλα κάτω αριστερά, τον Βασίλη Μπάρκα δεξιά και έγραψε το 1-0. Τρίτη στη σειρά μεγάλη διοργάνωση που η Ελλάδα δεν παγαίνει. Δεν παγαίνει η Ελλάδα μας. Δεν παγαίνει Τζον Φαντεσχίπ. Παιδιά είναι έτσι. Εγώ να πω κάτι. Χθες ακούσαμε κανονικό Αλέξη Σπυρόπουλο. Τα πετάω όλα μαζί τώρα. Έχει πολύ ψωμί. Έχει πάρα πολύ ψωμί η σημερινή ημέρα. Τα πετάω όλα μαζί. Τα πετάω όλα μαζί, ρε παιδί μου. Ακούσαμε χθες κανονικά. Χθες απόλαυσα Αλέξη Σπυρόπουλο. Χθες, εγώ δεν, θέλω να είμαι δίκαιος. Χθες βγήκε ο Κόλκας από μέσα του. Χωρίς εθνικές κορώνες, χωρίς φουστανότσο. Χωρίς τα ρουχοφουστανέλες, χωρίς. Κανονικός Αλέξης Σπυρόπουλος. Αν διαφωνείς, πες το μου. Αν συμφωνείς, πες το μου. Εγώ θέλω σχόλια πάντως για, για τα συνθήματα της φιλανδικής κερκίδας. Εγώ θα κάνω τα δικά μου σχόλια μετά το break. Εντάξει, κανονικά. Και μου ήρθε και μία ιδέα. Βρε, μήπως να ζητήσουμε να μας παίζουν Έλληνες διαιτητές. Αφού είναι της μόδας τώρα αυτό. Λέω τώρα. Μήπως να ζητήσουμε να μας παίζουν Έλληνες διαιτητές. Λίγο Γκάς Τζι και να διατυπώσω μία απορία ακόμη. Μία απορία και πάμε στο break. Ο Άγγελος, εψέ, χαλάστηκε. Σταναχωρέθηκε. Αναρωτιέμαι. Ο Άγγελος, εψέ, σταναχωρέθηκε. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, Λέοντος Σοφού καλή μπαχτσέ. 1-2, Λέοντος Σοφού καλή μπαχτσέ. Αν ακούει Άγγελος απαντήσει, να απαντήσει. Ή SMS ή τηλεφωνικά στο 2310-287-888.
Ακούει το κέντρο, ακούει κέντρο. Λέον το σοφού, καλή μπαχτσέ. Άγγελο, στεναχωρέθηκες, χαλάστηκες. Λέω τώρα εγώ, αναρωτιέμαι, ένα-δύο. Πάμε σε break, παιδιά, και τα λέμε σε λίγο. Θέλω να πιστεύω, δρυμύτερη. Πρέπει λογικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρέπει να έχουμε ισοφαρίσει αυτή τη στιγμή την χθεσινή συμμετοχή για Γκάτζι. Δηλαδή, ναι, κάπου εκεί είμαστε τέλος πάντων. Είναι η ώρα μόλις 11 παρα 20 και έχουμε ισοφαρίσει την γενική συμμετοχή για Γκάτζι. Είναι λαϊβάρ αυτό, έτσι. Με Project Theory Support, μία ακόμη μπάντα, δεν την ξεχνάω. Κάτι με fate. Τα παιδιά, συγγνώμη, γιατί δεν μ' αρέσει αυτό να το κάνω. Τα παιδιά που είναι support είναι η Project Theory και το άλλο group, το ξεχνάω. Ζητώ συγγνώμη. Κάτι με fate, hand fate, κάπως κάτι τέτοιο. Πάμε, ναι, τρελακάλα, ψαραντώνει, δεν σχολιάζω και big alley show κανονικά. Είναι η Δόικα στον λίμπερο της καρδιάς σου, 107,4 μεγάκι κλειτών FM. Δύο διπλές για ψαραντώνει απόψε, δύο διπλές για Κώστα Μπίγαλη αύριο, τέσσερις μονές Gas G την Κυριακή στο Κλατουμίλου FM και ονόμαν επώνυμο. Το σχετικό δίπλα ή τα σχετικά αποστολή στο 54526. Σήμερα κάνουμε λίγο κούρα από Opticon Express. Μην τον μπουκώνουμε κάθε μέρα. Εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη, εδώ είμαστε με Χρήστο Τσαλτίδη. Νομίζω σας έχουμε παραρρίξει τροφή και θεματάκια και έχουμε και άλλα τόσα, έτσι. Εγώ την απορία την έχω. Αν δίνεις μπίγαλη. Ναι. Έβαλες Κυριακή στο Χαριλάου τουλάχιστον. Ας το βάλεις, Σωτήρης, κανένα πρόβλημα. Βάλε, Σωτήρη. Δηλαδή είσαι τόσο προβλέψιμος, λέω δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ρε εσύ, Χρύσανθε, δεν κάνω πλάκα. Ναι. Τον σκέφτηκα και στις διακοπές μου, ναι, τουλάχιστον τρεις φορές. Βράδυ. Τι γίνεται. Και βράδυ. Ναι. Και βράδυ, γιατί πειράζει αυτό. Όχι. Α. Λοιπόν, ο Άλεξ Σίλβερ είναι καλά, ρε. Ναι, γιατί διέπαθες. Α, γιατί έχει να στείλει. Διακοπές είναι στη Χανιώτη. Περίμενε. Γιατί έχει να στείλει μήνυμα από αρχές του Ιούνιου. Μετά τον αποκλεισμό, τι να πει. Και με ρώτησε και ο Παναγιώτης. Ωραία, καλά είναι το παιδί. Ποιον αποκλεισμό, ρε, αρχές Ιούνιου, τι βλακία είπες τώρα. Τι. Ποιος αποκλεισμό ήταν αρχές του Ιούνιου. Του Λουτσέσκου από την ομάδα. Τέλος πάντων, μην κάνουμε κοιλιά. Ωραία. Είναι καλά, εγώ χάρηκα. Είναι κοιλιά δεν κάνουμε τώρα. Είναι καλά το παιδί, εντάξει, να είναι γερός. Ναι. Να είναι γερός, θέλω να είναι καλά το παιδί. Για πες πάει ο Άλεξ, φίλε, σε αυτό. Ο Άλεξ, το καλοκαίρι. Ας πούμε, η Αθηνά με ρώτησε χθες, παλικάρι έξω, ρε εσύ, ψιλοεξαφανίστηκε, λέει η Αθηνά από το Κορδελιό, το Αριανάκι. Λέω, η Αθηνά έστειλε τελευταίο μήνυμα πριν περίπου 10 μέρες, 2 εβδομάδες. Λάθος που τον σηκώνουν αυτό να κάνει το πρόμο. Λάθος. Ναι, στον Αντένα. Αυτός να σηκωθεί. Στον Ανδένα. Ναι, γιατί. Ναι, εντάξει. Λες ότι ο ένας είναι λίγο Τσαλτίδης, ο άλλος είναι Ασλαμής, να σηκωθεί ο Ασλαμής. Σωστό. Όχι, σωστό. Ανάποδα. Ο Ασλαμής είναι αυτός. Ναι. Η φίρμα, ναι, δηλαδή, και ο άλλος δίπλα του είναι ο Τσαλτίδης. Ο Γιάννης μπαίνει στην κλήρωση και λέει, προφανώς μας ακούει, ναι, κάποια κοπέλα που τον ενδιαφέρει. Καλημέρα, ναι, στην κόρη του Περίπτερα. Η κόρη του Περίπτερα. Α, τραγούδι είναι. Βλάξ. Του Μπίγαλη. Α, νόμιζα, το ξέρω ρε εσύ, το ξέρω. Όχι, διόλου, προφανώς, λοιπόν, διόλου. Λοιπόν, θέλω να βάλεις το Κυριακή στο Χαριλάου. Το βάλω. Δεν... Ναι, ο τίτλος είναι... Τούλα υποκριτούλα. Ναι. Τούλα. Το με βάλει και μαζί, ρε. Και το με βάλει. Που είναι η κουμπάρα μου, δηλαδή, αφιερωμένο. Και... Α, και είναι και υποκριτή. Αυγουστίνα, όπως λένε, λοιπόν. Θα ρωτήσω τον κουμπάρο. Συγγνώμη λίγο, Αυγουστίνα που το έκανε Τούλα. Αυτή την κουβέντα είχαμε στο Βόλο προχθές. Λοιπόν, και επίσης θέλω, φίλε, να βάλεις το επικό. Ναι. Δεν ακούει βέβαια γυναίκα μου, αλλά βάλ το τώρα. Το Κατερίνα. Το οποίο δεν το λέει η Κατερίνα. Φυσικά αυτός λέει Κατερίνα. Δεν υπάρχει το κομμάτι αυτό. Κατερίνα. Βάλε αυτό. Βάλε τώρα αυτό. Αυτά τα δύο. Δεν υπάρχει αυτό. Μπράβο. Το έχουμε αναλύσει και με το Σωτήρι αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν υπάρχει. Που το λέει Κατερίνα. Δεν υπάρχει. Το οποίο νομίζω λέει ότι Καρδερίνα λέει ότι θες λέει. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει αυτό. Έπος. Κώστας Μπίγαλης σε ένα ακόμη κολλασμένο σοου. Πολύ ωραίος. Αύριο από τους ροκάδες μου αρέσουν. Ναι, ροκάδες. Δεν το λες και φόλα ροκά. Εντάξει, είχε πολύ υπέροχη μπάντα η Big Alice. Και με μια διεθνή επιτυχία, έτσι. Είχαν φύγει και στην Αμερική η Big Alice. Τον είχαμε βγάλει εδώ πέρα πρωί, στο Λίβερο. Σε γνώρισα μια μέρα στο ποδόσφαιρα. Πριν από 2 χρόνια, έτσι. Πάμε λίγο. Και αυτό θα παιχθεί σε μια ιδιαίτερη διασκευή αύριο βράδυ. 2 διπλές προσευχούς για Γιάννη για Κώστα Μπίγαλη. Απορία Σωτήρη Δασκαλάκη. Όταν λέει πισόπλατα με κάρφωσες, τι ακριβώς εννοεί. Το λέει μετά, ρε φίλε. Γάμο μου ζητάς. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Καλά, τώρα είπες δεν δίνεις γυαλιά ηλίου. Ένα, δώσουμε. Καλά, το βάλεις φυλακή. Στην πρώτη
στην πρώτη σωστή απάντηση. Στο βίντεο ναι. κλιπ. Ναι. Ποια υποδίεται την κόρη του Περιπτερά. Στο βίντεο κλιπ του κομματιού, ποια υποδίεται την κόρη του Περιπτερά. Φίλε, το έχει ξαναπεί. Όχι, ποτέ. Και αυτή εδώ πέρα, πώς την είχε φέρει ποτέ, και εδώ. Ποτέ. Η 19χρονη εκείνη. Δεν το έχω ξαναπεί ποτέ. Τώρα μου το στέλνει ο Γιώργος ο Ιταλός. Υποκριτούλα. Από Γιώργο Ιταλό. Η πρώτη σωστή απάντηση, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου. Ποια την υποδίεται την κόρη του Περιπτερά. Αποστολή στο 54526. Στο βίντεο κλιπ του κομματιού. Καλημέρα Μάριε και Τσάλτ και στον Παναγιώτη. Με το μπλε αμάξι, ξέρεις εσύ από τον Μέγα Τιτάνα των FM, ΠΑΟΚ Άρης 5-0 με hat-trick. Ορίστε. ΠΑΟΚ Άρης 5-0. Α, hack τροκ αλληλόγια. Σε λατρεύω. Hack τροκ αλληλόγια. Και πρόβλεψη, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Πάω Κάρης 5-0 από τον Τιντανομέγιστο τον Χριστόφορο. Σίγουρα λέει Αθερίνα κάποια στιγμή. Αθερίνα, ρε σύνε, δεν υπάρχει, άστο. Το κομμάτι είναι έπος, έτσι. Παιδιά, επαναλαμβάνουμε. Δυο κομμάτια, εδώ και περίμενε. Τέσσερα, δεκατέσσερα. Δεν υπάρχει, ναι, είναι έπος, έπος. Όταν τα έκανε αυτά ο Πήγαλης, δηλαδή να λέει επίτηδες κάτι άλλο λάθος, γιατί είναι επίτηδες αυτό. Αυτό το κάνει μετά ο συγχωρεμένος. Ο Παντελίδης, ναι, ο οποίος τι έλεγε, αυτό που είχε πέλει με το νιώθω ευάλωτη, ναι. Και λέγανε όλοι τι ευάλωτη νιώθεις και τα λέω. Αυτός βέβαια το λέγει ότι μιλούσε η καρδιά του, ναι. Καταλαβες, ναι. Αλλά όλοι καθίσανε σε αυτό, με την παράνοια της εκπομπής, γιατί όλα γίνανε γύρω από το σεξ, ναι. Και τα λοιπά, ναι. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Άρα είναι. Αθηνά, τώρα το βλέπω, ναι, το μήνυμα. Το βλέπω. Εδώ παιδιά, τι γίνεται κάθε πρωί. Παιδιά, τι θέλουμε. Κάτσε καλά, αυτή η κοπέλισσα. Αυτή είναι, κάτσε καλά, ναι. Αυτή είναι λέει, η Μόνικα σε λαϊκιά. Η Δάφνη Καραβοκύρη. Αυτή είναι. Ναι. Άρα και αυτή έχει γίνει τραγούδι. Παίζει ο Νάιτζελ Κέννεντι. Αυτό φίλε με βιολί παίζει. Ό,τι δεν υπάρχει. Εντάξει. Ο Άγγλο. Η Καραβοκύρη έχει γίνει και αυτή τραγούδι, δηλαδή. Αυτή κόρη είναι. Καραβοκύρη. Αυτή είναι η κόρη του Καραβοκύρη. Η άλλη είναι η κόρη του Περιπτερά. Αυτή είναι κόρη Καραβοκύρη. Κόρη Καραβοκύρη. Έχει περάσει αυτή η οντισιόν, ας πούμε, για να πάρει αυτή τη θέση. Ναι, ναι, ναι. Ή το πήρε έτσι, ή από οντισιόν. Συνέντευξη. Πήγε στο διευθυντή προσωπικού του Αντένα και την πήρε. Ναι. Κατερίνα. Όπως περνάω εγώ από σένα, κάτι ανάλογο. Ναι. Τι πρώτη, με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Σου ζητούσε εκπομπή αυτή και εγώ. Ναι. Έτσι. Σε όλα τα άλλα συμφωνούσαμε. Τηλεοπτική θα υπήρχε. Θα φαινόταν κιόλα. Ό,τι θες. Ή μόνο άλλο φωνή. Και ραδιόφωνο την άνδρεση. Αυτή και εγώ. Ποιον θα πω με το χέρι στην καρδιά. Σε ποιον θα δίνει εκπομπή. Σε αυτήν. Εκτιμώ την ειλικρίνεια. Ρε φίλε, ναι. Όσοι ανέβηνε σε μένα. Άκου λίγο. Θα έλεγα βλάκα. Θα δίνα σε αυτήν την εκπομπή. Ναι. Εσένα θα σε έπρεπε μετά να κάνει την εκπομπή. Κατάλαβε. Καλό. Συνήθω έτσι γίνεται, να ξέρει. Είναι ένα που προσλαμβάνεται για την εκπομπή. Και κάποιοι άλλοι που προσλαμβάνονται για τις εκπομπές. Εντάξει. Έτσι. Εδώ διέγει. Ορίστε. Σωστό. Ναι. Παιδιά, δεν κάνουμε πλάκα. Η πρώτη σωστή απάντηση στο βίντεο κλιπ η κόρη του Περιπτερά, του Κώστα του Μπίγαλη, ποια παίζει την κόρη του Περιπτερά. Ναι. Απαντάς σωστά, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σου, την κόρη του Περιπτερά θέλουμε, αποστολή στο 54526, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ή γυαλιά οράσεως. Δεν κάνουμε καθόλου με καθόλου πλάκα. Δώσε λίγο Σωτήρη μου. Πόσα λεφτά έχει δώσει ο Ιβάρεφιλ να πάρει αυτές τις ταινίες του 1980. Ναι. Ωραίες είναι, τις βλέπαμε, βιντεοκασέτες και τέτοια κτλ. Έχει. Από πού τις πήρε. Κάθε πρωί στην εκπομπή βλέπουμε. Έχει κάνει ωραία ζώνη. Έχει κάνει ζώνη A's. Βάζει ο Ιβάν, το Ιβάν TV, πολύ καλές ελληνικές ταινίες, ναι. Στο μετά τις 5. Στη ζώνη 5 με 8. Το πρωί βάζει ελληνικές. Ναι. Το απόγευμα βάζει ελληνικές. Τι θα γίνει. Εκ των οποίων οι 8 στις 10 είναι αρχές του 60. Εδώ είναι αδύνατος αυτός. Ο Ντούζος. Ναι. Ναι, εδώ είναι μια χαρά. Βασικά, ο Ζαγόρα. Ο Ντούζος είναι. Ναι. Ο Ζαγόρα μου. Λοιπόν, μήνυμα της Αθηνάς. Και ό,τι θα έστελνα μήνυμα για καλημέρα. Χάθηκα γιατί είχε κάποιο πρόβλημα υγείας ο γιος μου και έτρεχα. Τώρα όλα καλά. Ο Παπ. Μπράβο. Πότε θα γυρίσει. Ποτέ. Καταρχάς, ο Πάπη είναι μια χαρά το παλικάρι και ο Πάπη είναι εδώ πέρα όποτε θέλει, εδώ δίπλα είναι για να δώσει παρόν. Ο Πάπη ερχόταν και στην τετραετία που εγώ έκανα μόνος, ερχόταν ο Πάπη, πάει αυτό. Σιδερένιο το παλικάρι σου. Εννοείται, Αθηνά, σιδερένιο. Με ρώτησε χθες ακροατής,
γενικά, για να μην γίνει παρεξήγηση, ρωτάμε για κάποιους επειδή έχουν συχνή SMS-ική παρουσία, έτσι. Όχι κανέναν ταλκά, για να μην νιώσουν οι υπόλοιποι, γιατί για άλλους δεν ξέρω. Τώρα, συνάντησα, ας πούμε, άνθρωπο τέλη Αυγούστου, μου λέει, φίλε, 15 χρόνια σε ακούω. Δεν έχω στείλει ποτέ μήνυμα, δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Λογικό, αυτή είναι η πιο πολύ. Απλά ρωτάμε τώρα για Alex Silver, ρώτησα εγώ, ή για Αθηνά, γιατί συχνά πυκνά στέλνουν μηνύματα, έτσι. Όχι κανέναν ταλκά ιδιαίτερα, εκτιμάμε περισσότερο, ας πούμε, έτσι. Αυτό έλειπε. Θαλαμοφύλακα, ας πούμε, εκτιμάμε. Δεν είναι ο άνθρωπος που εκτιμάμε ιδιαιτέρως. Δεν είναι αυτό. 14. Έκλεισε ο διαγωνισμός. Έκλεισε ο διαγωνισμός. Ο 792 απαντάει. Πέπι Τσεσμελή. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος. Άιντε Αριανάρα. Καλημέρα κύριοι. Πολλοί Αριανοί κερδάνε τελευταία στην εκπομπή. Να το πω έτσι πελοποννησιακά. Και δεν μ' αρέσει. Πολλοί Αριανοί. Απλά οι Αριανοί έχουν ενεργοποιηθεί. Δηλαδή, εγώ απλά να πω κάτι. Ναι. Περιμένουμε την επόμενη απάντηση. Γιατί νομίζω έχει ξανακερδίσει ο φίλος. Τα γυαλιά πάνε αλλού. Συνεχίζουμε. Γιατί? Με άλλο quiz. Τι? Τώρα Αριανός ξανά. Δηλαδή λίγο. Είμαι μόνο Άρης. Γιατί κουράζει. Κουράζει λίγο. Ρε, φίλε, Άρης, Άρης. Δεν έχει αντιληφθεί ότι και όλοι δικοί σου έγιναν Άρης. Παλαιοχωρίο. Πρέπει να είναι κάποιοι. Ναι. Τι είναι, τι είναι. Πρέπει να... Λοιπόν, Αλέξανδρε. Έχω Ηρακλάκια που έρχονται βγαίνει. Τα γυαλιά είναι δικά σου. Δηλαδή, εσύ πού θα πήγαινε στα δύο γήπεδα. Ξανά πες το που, εγώ που θα πάω. Δεν υπάρχει Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Πώς, κατεβαίνει, πίσω από ξεπάνω. Άρης Παλαιό Χωρίο θα λέγεται η ομάδα. Για ένα χρόνο. Άσε, το έψαξα. Αυτή τη, είναι η αλήθεια ότι αυτή τη μορφή ξεφτύλας δεν την είχατε ζήσει. Περίμενε. Το να, δηλαδή, μέχρι τώρα λέγατε ήταν η ομάδα έποντίον Ηρακλής, είχε και το Ηρακλής μέσα. Τώρα θα Σωτήρι, λέγεται μόνο Άρης Παλαιό Χωρίο η ομάδα. Επειδή εγώ δουλεύω. Ναι. Δεν κλάνω, εγώ δουλεύω. Καθημερινά. Γιατί όποιος δουλεύει δεν κλάνει. Πάμε. Το είπε μετά. Φίλε, δεν ήμουν εγώ στο λόγο μου. Ναι, ναι, Σωτήρη! Δεν ήταν. Πώς δεν ξέρασα. Μην μιλάς για κλανιές. Με μίλα τώρα τέτοιο. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πλάκα, τα γυαλιά δικά σου, έτσι. Ωραία, okay. Πέσω, τι... Θα πάρει τώρα η Μαριλής. Για πες, λίγο δουλευτάρα. Πια τώρα Μαριλής. Θα στείλω το όνομά σου εγώ. Ναι, Αλέξανδρε. Έλα, πες δουλευτάρα. Μετά την μία πάνω από τε θες για τα γυαλιά. Λοιπόν, επειδή δούλεψα. Ναι. Η ιστορία αυτή με τον Άρη Παλαιοχωρίου και τον Ηρακλή θα πάει με οδηγό την Βέρεια. Και την ελπίδα σκουτάριο Σερών. Η Βέρεια δεν είναι Βέρεια. Είναι η ελπίδα σκουτάριο Σερών. Λοιπόν. Βέρεια όμως θα λέγεται είναι... η ομάδα και ναι. Παίζει με τα χρώματα της Βέρειας στο γήπεδο της Βέρειας. Δες πώς δουλεύει ο Ασλαμής. Ναι. Ένα, έπο, δύο χρώματα, τρία έδρα. Ναι. Λοιπόν, ό,τι έκανε η Βέρεια πρέπει να το κάνει και ο Ηρακλής. Ναι. Πάμε. Έπο. Έπο. Λοιπόν, παντού υπήρχε ως ελπίδα σκουτάριο. Θα υπάρχει ως Άρης Παλαιοχωρίου. Λέγεται και Άριζε, φίλε, δεν είναι απλά. Όλοι βέβαια γνώριζαν ότι πρόκειται για τη Βέρεια. Όλοι θα ξέρουν ότι είναι ο Ηρακλής. Δεύτερον, χρώματα. Τα χρώματα δεν θα αλλάξουν. Θα είναι το μπλε και άσπρο του Ηρακλέους. Δεν θα είναι κίτρινο μαύρο. Η Βέρεια δεν φόρεσε το πράσινο μαύρο της ελπίδας σκουτάριος. Είχε το μπορντό μπλε. Το δικό της. Απλά. Απλά. Στο έμβλημα το Θεό του θα γράφει Άρης. Έγραφε. Ναι. Έγραφε. Μπλε άσπρο. Για τις 2-3 πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Για τα μάτια του κόσμου που λέμε. Να το πω κι αλλιώς. Όχι. Για τα μάτια του κόσμου. Αυγερινός. Ένα. Ρίξε. Ένα κομματάρα τεράστιο. Ρίξε. Τεράστιο κομμάτι. Για 2-3 αγωνιστικές θα γράφει Άρης. Έτσι και δεν γράφει την τέταρτη αγωνιστική Άρης. Ναι. Θα κάνω καταγγελία στην και το σήμα της Βέρειας απάνω έγραφε Ελπής για 3 αγώνες. Τώρα τι θα βάλεις, το Θεό του πολέμου και θα είναι Ηρακλής από πάνω. Εντάξει, μυθολογία είναι όλα αυτά. Δεν είναι παραμύθινα. Σωστό. Εντάξει. Και έδρα φυσικά κανονικά το σπίτι του Ηρακλέους, το Καφτατζόγλιο. Και η Βέρεια αγωνιζόταν στο δικό της γήπεδο και είχε ενταχθεί στην έψη Μαθίας. Για τα μάτια του κόσμου. Παντρεύεσαι στη Χαλκιδική. Είναι ανώτερος μου, γιατί είναι ο Θεός μου. Η Αριανάρα τώρα θα σε... Επιτρέπω σε Ηρακλειδείς να έρθουνε και κλάψεις μια μέρα. Εδώ,
που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ, ποτέ αυτό. Στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα, να μοιραστείτε τον καημό. Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που θα παίξεις τετάρτη εθνική, στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα, να μοιραστείτε τον καημό. Παιδιά, το κομμάτι είναι έπωσε. Εντάξει, το κομμάτι είναι έπος, πεθαίνω με αυτό. Από κάτω, κύριο ο Αυγερινός νομίζω δεν κάτσε... Δεν του αρέσει, δεν του αρέσει, Σωτήρη. Παραδόξως δεν σου αρέσει, ναι. Γιατί. Το τραγούδι αυτό, αυτό, η καψούρα, η απο... αυτά είναι. Είναι λαϊκά. Αυτό είναι λαϊκό, ναι. Αυτό είναι λαϊκό, όχι ο Ρέμος, αυτό είναι λαϊκό, ναι. Ο Ρέμος είναι pop. Ο Ρέμος είναι pop. Ο Ρέμος έχει και τέτοια, ναι. Ο Ρέμος. Έχει και... Θα σου πω ότι... Τραγουδάει πάλι είναι εδώ και σε... Και όταν την είναι σε πανηγύρι, ε. Μαριάνθη Κεφάλ. Πανηγύρι. Δεν μπόρεσα να πάω. Μαριάνθη Κεφάλ. Θεά. Θεά Μαριάνθη Κεφάλα. Είχα δώσει μπουκάλι πριν. Σε γάμο στο Βαθύλακο ήρθε μια μέρα. Πριν τρία χρόνια. Στο φίλο μου τον Θανάση. Τώρα φέτος. Πρόπερση. Αλήθεια λες. Από κοντά την είδα, ναι. Και δεν με, φω... και δεν με φώναξες. Σοβαρά ο λόγο. Είχα γάμο είχε, παραλίγο να κόβαμε φλέβες. Γιατί. Η Μαριάνθη Κεφάλα τι τέτοιο. Είναι λίγο. Θεά. Βρε θεά είναι, αλλά το τραγούδι είναι λίγο. Μαριάνθη Κεφάλα. Ανέτα Μαρμαρινού προσκυνώ. 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 Λοιπόν, έτσι θα πάει εκπομπή με ποιότητα σήμερα. Ποια διάφανα κρίνα ρε φίλε και ποιες τρύπες και ποιος Παυλίδης, κλαίω. Ήσυχα κάθονται μόνο τα γάλματα. Φίλε, μεγάλες αλήθειες. Ναι, τι. Ναι, δεν υπάρχει. Μα αυτό είναι το λαϊκό τραγούδι. Δεν υπάρχει, ναι, ναι. Θεός Γιώργος Ιταλός. 4, 14, σαλπιγκίδησε. Γεια σου ρε Γιώργο Ιταλό. Γεια σου. Γεια σου. Εκτός αέρα. Χρύσανθε. Όπα. Εκτός αέρα λέει. Sorry. Ναι, τώρα το συνειδητοποίησα. Το, ναι, αφού λοιπόν, το διάβασα. Ναι. Εντάξει, δεν διάβασα τίποτα. Εντάξει, ναι. Δες το όμως. Για σένα. Δεν μπορώ να δω μέχρι εκεί. Χαμήλω στη μουσική. Σήκωσε μουσική λιγάκι, ρε Σωτήρη. Γερός να είσαι. Ναι. Pix Lux το σεβόμαστε, όχι στον αέρα, που κανονικά αυτό πρέπει να διαβαστεί, αλλά το σεβόμαστε. Το σεβόμαστε αυτό. Είναι τα πράγματα που μέσα από τα οποία μας ενώνει το ραδιόφωνο. Και σε λατρεύουμε, το ξέρεις. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Αγαπημένος. Μας ενώνει και στις χαρές, ναι. Και στις λύπες. Εμένα βασικά, εγώ νιώθω ότι είναι αδερφή ψυχή με μένα, αδερφή ψυχή με μένα, ο Παοκ, 501. Με μένα θεωρώ ότι είναι. Τώρα μπορεί να πει ο Χρήστος με μένα, δεν μου λέει τίποτα. Δεν το συμπαθώ κιόλας. Για μένα ο 501, που ζωγραφίζει εδώ και 2,5 μήνες, είναι αδερφή ψυχή ο Παοξής. Τι ζωγράφισε τώρα. Πεθαίνω να δω Γκούτι στην Τούμπα. Πόσες φουσκωτές κούκλες θα είναι στην κερκίδα, όχι γυναίκες. Είσαι αδερφή μου ψυχή. Είσαι αδερφή μου ψυχή. Προφανώς θα τις φέρετε από τα σπίτια σας, έτσι. Τι. Δεν είναι που λένε, δεν είναι ωραίος. Που λένε είναι. Ωραίος. Όταν γυρίσει ο Γκούτι και σου κάνει έτσι όμως, εσύ να πεις το τι μ' αρέσεις, ρέδειξε το δάχτυλο. Λοιπόν, Σωτήρη, κλείστο λίγο. Όχι ρε φίλε, γιατί. Λοιπόν, είμαι οικονομικά σφαγμένος. Σφαγμένος. Είμαι στα ζόρια. Ναι. Άμα φέρει Γκούτι ο Άρης, ναι. Το είπα από χθες. 3 εκατοστάρικα βάζω εγώ. Τα πηγαίνω εγώ, μετρητά, 3 εκατοστάρικα τα δίνω στον Θόδωρο. Τον Καρυπίδη. Έχεις 50% πιθανότητες. 50-50. Ή Ιέρο ή Γκούτι. Ιέρο δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν δίνω ούτε να μου δώσουν και ένα ευρώ. Ας μου δώσει ο Άρης ένα ευρώ. Ξέρεις ότι με τον Γκούτι θα πάρω το κύπελο. Παλίκαρος. Ξέρεις ότι που με το... μου είχε γεμίσει εκπομπές. Το... Ξέρεις ότι ο Γκούτι, καταρχήν ακριβώς επειδή θα ασχολείστε με αυτό, ναι. Θα κάνει πλάκα. Πλάκα θα σε κάνει. Ναι. Πλάκα. Θα πλάκα. Πλάκα θα με κάνει. Ναι. Εγώ θέλω στον Άρη. Παλίκαρο, ο οποίος συζούσε 2,5 χρόνια με τραβεστή, τον θέλω. Όχι, στην πόλη είναι, μου. Δεν είναι σωστή η έκφραση που έχεις. Τον θέλω στην πόλη μου. Η έκφραση θα δεν πηγαίνουμε είναι. Και μαζί βόλτες. Συνάδει η έκφραση. Θα τον γνωρίσω, στο λέω στα ίσα. Συνάδει μάλλον η έκφραση με το φασιστικό προφίλ σου. Να αποκαλείς έτσι τον άνθρωπο. Δεν είμαι. Είχε μια διαφορετική επιλογή, ένα προσανατολισμό σεξουαλικό διαφορετικό και λεγόταν τρανσέξουαλ. Όχι τραβεστή. Τραβεστή είναι το μυαλό σου. Τρανσέξουαλ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχω κάνει και παρέα και έχω βγει κιόλας με τραβέ. Όχι μόνο έχεις βγει, έχω πληροφορηθεί ότι... Χιλόπιτα έφαγα. Και από αυτόν. Χιλόπιτα έφαγα. Μου έβγες και τίποτα άλλο. Στο έχω πει, στο έχω πει. Μου έβγες και τίποτα άλλο. Ήταν ο Παναγιώτης μπροστά. Ο Παναγιώτης πάντα μπροστά είναι στις περιπτώσεις. Βλάξ. Βλάξ.
Πραγματικά βλάξ. Σε αυτά βέβαια δεν υπάρχει πρόβλημα να είναι μπροστά. Το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην είναι από πίσω. Break. Μια Κατερίνα ακόμα να ακούσουμε. Τι θες να ακούσω από Μπιγκάλη. Εδώ πέρα έχουμε. Να διαβάσουμε πρώτα. Του Αιγαίου τα μπλουζ. Να στείλω εγώ τον νικητή. Πού είσαι, ρε Αντώνης. Αντώνης, το στέλνουμε, τελειώνει. Παιδιά, εδώ είμαστε. Σας μένει λίγο αρκετό χρόνο. Πολύ χρόνο νομίζω ότι σας μένει. Αρκετό χρόνο. Τακ, 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 εδώ είμαστε. Έφυγες. Αλέξανδρε, μπορείς να πας μετά την μία να παραλάβεις τα γυαλιά σου. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, τελειώνει σε 792. Απάντησε σωστά. Πέπιτσες μελή, η κόρη του Περιπταρά. Σωτήρη, άσε το χαλί μας, παλικάρι μου. Α, γιατί όχι, δεν, ρε φίλε. Με αυτό δεν γίνεται. Δεν θα μπερδεύω, δεν μπορώ. Θα με ελληνικό στίχο δεν γίνεται. Α, όταν θες να πεις τέτοιο. Ποτέ με ελληνικό. Μετά το βάλει, μετά. Δεν γίνεται. Μετά. Μάριε, πρόσκληση για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχετε ναι ή όχι. Σιγάρα είναι 36. Ρε φίλε, νόμιζα να με δίνεις. Λοιπόν. Για σένα όχι. Λοιπόν, λογικά θα έχουμε, λογικά θα το ξέρουμε σήμερα. Έτσι. Τα τελευταία 4 χρόνια φέρνει ο Ασλαμής. Άλλοι εδώ για την έκθεση φροντίζουν μόνο για την πάρτη τους. Ο Ασλαμής φέρνει για τον κόσμο. Τα τελευταία 4 χρόνια. Θα το ξέρουμε σήμερα το απόγευμα. 9.36. Θα έρθεις αύριο να σου βγάλω διαπίστευση για το Μητσοτάκη. Αλλά με τέτοιο ύφος φορτωμένο, φίλε, δηλαδή. Θα έρθεις να ρωτήσεις τον πρόεδρο. Συγγνώμη, το είδα σε ειδήσεις. Έκπληξη Μητσοτάκη εν όψη ΔΕΘ. Ποια μπορεί να είναι, να ξέρουμε. Να μην σε γιάζει. Ναι. Ωραίος ο Καραμαλής. Εμείς δεν εγκαινιάζουμε μουσαμάδες. Ο Καραμαλής το πουλέν μου, ο καινούριος. Όχι, ο γιος Τασιλέα. Αυτός Σωτήρη, το λέω εδώ και το είπα πριν 2 χρόνια. Σημείωσέ το. Σημείωσέ το. Πριν 2 χρόνια το είπα. Θα γίνει πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Καλό. Καλός. Καλός. Άρη, γερά. Με τον Όμπαρα. 501. Έστειλε το μήνυμα του μήνα στο ευρωπαϊκό ραδιόφωνο. Τελείωσε. Λοιπόν, ένα... Άρα, φίλε, του λες να παίξει γερά με σένα. Πάμε, φίλε, να συνεχίσουμε. Αυτό που έκανα. Θα πάω στην SMS μετά, δεν κάνω πλάκα. Θα πάω εκεί. Τι είπε. Στη στρατηγού Καλάρη. Ναι. Θα πάω. Δεν θα πάρω τηλέφωνο. Ναι. Θα ανεβώ απάνω. Και... Αυτό τώρα και ναι, να το τσακάρει ο Σωτήρης, σε κάτι. Έχω στο χέρι. Είπε πιο αλητία αυτό που λες που έκανες τώρα και προσβολή στον ΠΑΟΚ και την ιστορία του. Πάω κοινό άνθρωπο. Α, δεν το ήξερα. Άστα αυτά, άστα. Μπερδεύτηκα. Ο 501, δεν ξέρει τι είναι. Τον ημνούμε εδώ και 2,5 μήνες. Τώρα τον ημνούμε, λίγο τον ήμνησα. Καταρχήν είπαμε την ομάδα σου ή με σένα. Ορίστε. Είπαμε την ομάδα σου ή με σένα. Είπες να παίξει με εσένα. Θα σου κάνω αγωγή με σένα, είπα. Με σένα. Με τον 501 δηλαδή. Α, ναι, θα σου κάνω αγωγή για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Μπορεί να σου κάνει αυτό. Γιατί. Μπορεί να σου κάνει αυτό. Φωνάζει το σύνθημα. Αυτό δεν φωνάζει το σύνθημα. Μην το διαβάζει εσύ. Δεν το διαβάζει αυτό. Το σύνθημα δεν το λέει. Αυτό ο στέλνει, αγόρι μου. Εσύ γιατί το διάβασε. Ποιο το διάβασε. Εσύ. Εσύ το διάβασε. Πότε. Πριν. Αυτό το σύνθημα. Ναι. Είσαι χαζό. Εγώ το είπα. Στο Σωτήρι το λέω. Εγώ το είπα. Αγόρι μου, το λέω. Κάνει λάθο στον αέρα, το είπε όλο εκτό την τελευταία λέξη. Σήκωσε, λέω, μουσική. Είσαι αλλού. Στον αέρα το είπε. Κάνει λάθο. Ακούστηκε. Παλικάρι μου, αν δεν είσαι εδώ, πε. Αυτό που είπε τώρα. Έτσι ακούστηκε. Του λέω, αγόρι μου, σήκωσε το χαλί μα. Στον αέρα. Στον αέρα ήσουν. Ακούστηκε. Τι διάβασα, αγόρε. Άργερα. Με τον Μπαρά, είπα εγώ. Ναι. Μιλάμε για απίστευτο. Γιατί κακό είναι να έχει παρά. Μιλάμε ειλικρινά. Είναι κακό να έχει παρά. Ειλικρινά. Είναι κακό να έχει παρά. Ο Μπαράλες πώς παίζει. Χερόνιμο. Ωραίος, ωραίος. Πέναλτι τον Ολυμπιακό δεν το δίνει. Πέναλτι υπέρ του. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, δώστε λίγη προσοχή για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λίγο πολύ όλοι μετά τις μπαταρίες, όπως και πολλοί ακροατές από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, έχουν γεμίσει μετά τις διακοπές τις μπαταρίες τους, αλλά ποτέ κανείς δεν είναι έτοιμος για τον Σεπτέμβριο, ο οποίος διεισδύει απειλητικός. Και ειδικά όσοι ξεκινούν την ακαδημαϊκή χρονιά και έχουν συνηθίσει τις διακοπές μεγαλύτερης διάρκειας. Όμως, υπάρχει η VAT and Volt, η οποία σας δίνει εκείνη την ενέργεια η οποία θα σας απογειώσει. Πραγματικά θα σας απογειώσει. Αρκεί να κάνετε τι? Power Start. Γίνετε πελάτης VAT and Volt έως τις 31 του Οκτωβρίου, επαναλαμβάνω, 31 Οκτωβρίου, όχι μετά, όχι αργότερα, και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις στο ρεύμα σας χωρίς καμία δέσμευση συμβολέου, χωρίς πάγια για έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς εγγύηση. Και το καλύτερο, άκουσε το τώρα, λαμβάνετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Power Start, διεκδικώντας πλούσια δώρα, ένα full set γραφείου με λάπτοπ και φωτιστικό αξίας άνω των 1.000 ευρώ,
δωροκάρτα γνωστής εταιρείας αξίας 400 ευρώ και πολλά άλλα δώρα τεχνολογίας όπως powerbanks, tablets κλπ. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα VAT & Volt στο κέντρο της Σαλόνικα City, Ίωνος Δραγούμη 4, Αριστοτέλους 64 στον Εύωσμο, δυτικά έτσι, Αριστοτέλους 64, Παναγή Τσαλδάρη 3 στη Νεάπολη και στα Νέα Μουδανιά Αγίου Γεωργίου 13. Για να ανακαλύψετε ακόμα περισσότερες εκπλήξεις, όπως το πώς να κερδίσετε ένα πολυμηχάνημα HP. Τι άλλο ζητάς από την VAT & Volt? Μαζί μας και η Ρούμεν, η βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Τώρα, υγρασία υπάρχει, ζέστη υπάρχει, κρύο υπάρχει, τα πάντα τα ξεχνάς με το Ρούμεν Flex. Ελαστομερές υλικό για καλύτερη στεγάνωση και για τη θερμομόνωση, την ειδική κόλλα θερμομονωτικών πλακών, Ecotherm. Στεγανωτικά, θερμομονωτικά υλικά Ρούμεν, πλέον έχουμε και πνευματικά δικαιώματα. Στόκος Ασλαμής, 23-17-19-229 και rumen.gr. Ήρθε η Taylor για το βόλεϊ του Άρη. Η Άγκος. Εσύ, ήρθε. Νομίζω δεν είναι γεννημένη στο Όρεγκον. Ήταν στο κολέγιο του Όρεγκον. Πρέπει να είναι γεννημένη κάπου βόρειες πολιτείες. Νομίζω. Δεν ξέρω πού είναι γεννημένη. Δεν υπάρχει. Ξέρω ότι είναι 1,90. Ναι, κούκλα. Και είναι κούκλα. Και πραγματικά μην χαίρεστε. Βγήκαν και τα διαρκείας χθες. Μην χαίρεστε κάποιοι. Η κοπέλα διατηρεί δεσμό. Είναι εδώ και νομίζω 2 χρόνια με εννοείται Αμερικανό μπασκετμπολίστα. Μπασκετμπολίστα, ο οποίος αγωνίζεται. Δεν υπάρχει. Είδα καμιά 30 φωτογραφίες προχθές, χθες και λιποθύμησα. Δεν υπάρχει. Άστο. Κάτσε να τη δούμε πώς ήταν χθες στο αεροδρόμιο. Με μάγιο. Αεροδρόμιο Μακεδονία χθες. Ο Γιάννης Γιαννάκης, φίλος. Δυνατός. Αυτός που επιλέγει τις μεταγραφές. Μπράβο, Γιάννη. Ναι, ο οποίος την έψησε. Τον περνάει 1,5 κεφάλι τον Γιάννη τον Γιαννάκη. Αφού είναι 90 αυτή. Ναι, ρε, εσύ. Ναι, εντάξει. Δηλαδή στην γραφή άλλο Δευτέρα λέει θέλουμε συνέντευξη στο Χρήστατο. Νομίζω ότι πρέπει να τη φέρουμε στο στούντιο. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές 23-10-287. Το απόγευμα θέλω να δεις Αμπούμπα. 8-8-8-3-29. Να δεις Αμπούμπα. Α, ναι, Αμπούμπα. Τι μιλάει, δίνει συνέντευξη τίποτα είναι. Παίζει πρώτο μάτσο. 6 ώρα. Φιλικό. Άρης Ολυμπιακός Βόλου. Πάλι με Ολυμπιακό. Α, του Βόλου. Βόλου. Γιατί μου λέει Παοξής. Ξανά με Ολυμπιακό αυτή. Δεν τρέπονται λίγο. Το φέρνουν λέει και εδώ πέρα. Θα το φέρουμε. Γιατί να μην το φέρουμε. Δεν καταλάβω. Μην αναφέρουμε την Ξάνθη, τον Πανετολικό. Ποιον θες ακριβώς να φέρουμε. Λοιπόν. 6 ώρα στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικού. Πολλά Ντρόνης Αρίνα. Έτσι. Πολλά Ντρόνης Αρίνα. 6 ώρα. Ωραίο φιλικό αυτό. Ωραίο. Άρης Ολυμπιακός. Όχι η Νόβα. Λες αλήθεια. Για να το δεις. Αν δεν θες να δώσεις 5 ευράκι να πάνε το δεις από κοντά, διαζώσεις. Μπορεί. Μπορείς να πάνε να δώσεις 2 ευράκι, να πιεις το καφεδάκι. Μπορεί να πάω. Και να το δεις. Ωραία, μπορεί να πάω. Μπορεί. Πού? Να πάω. Μπορεί να το, συγγνώμη, να πάω να το δω. Ενώ, να πας, να πάω. Παιδιά, 23-10-287-8-8-8. Μην ξεχνάτε, 2 διπλές ψαραντώνεις απόψε προσκύνημα στην τεράστια αυτή μορφή της κριτικής μουσικής στη Μονή Λαζαριστών. Όσοι δεν κερδίσετε εδώ πέρα, υπάρχει και το μήνυμα, το αδερφάκι μας το ραδιοφωνικό που δίνει για ψαραντώνει προσκλήσεις όλες τις εκπομπές. 2 διπλές Κώστας Μπίγαλης στο 8 Ball αύριο Σάββατο. 4 μονές Γκάζ Τζι κορασμένη βραδιά Κυριακή βράδυ με τον πιο διάσημο καλαμαριώτη του πλανήτη, κιθαρίστα και για 2 χρόνια του Όζι Όσμπουρν. Μας είχε πει εδώ πέρα όταν είδε το mail ότι σε περιμένουμε για οντισιόν στον Όζι Όσμπουρν, πώς αντέδρασε. Γιατί και δεν πήγες. Για 3 ώρες πίστευε ότι είναι φάρσα. Και μάλλον με φίλους του. Λοιπόν, FM και ενώνυμα τεπώνυμο, το σχετικό live, τα σχετικά αποστολή στο 54-526. Βάλε από κάτω ελληνικά να μπέρδευετε. Βάλε τώρα και Ανέτα Μαρμαρινού. Βάλε Ανέτα Μαρμαρινού. Όχι Ανέτα Μαρμαρινού. Δεν σ' αγαπάω, κοίτα. Τεράστιο κομμάτι. Επειδή υπάρχει τεράστιο το σ' αγαπάω, κοίτα, βγήκε το δεν σ' αγαπάω, κοίτα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο 228. Ένα. Θουβού, αγαπημένος. Φουβού. Μετά από δίμηνη σχεδόν απουσία μου. Ναι. Και σένα, ρε Θουβού, ειλικρινά, λέω τι έγινε με την παρεξηγήθηκε. Επανέρχομαι με μία και μόνο ερώτηση. Ναι. Πού είναι το πουλέν μου ο Παπαδόπουλας? Καλή σεζόν να έχουμε. Στο ταξί του μέσα. Αν δεν το βλέπω. Σισιπί. Φίλε, το κλάμα του Μισισιπί. Ναι, γίγαντας. Δηλαδή, η μπλούζα να φορές. Ήθελα το κάνω και χθες. Ας μου επιτρέψει ο Χρήσανθος να υμνήσω για πολλωστή φορά την μητέρα του. Η οποία ήταν χθες εδώ πέρα για μια υποχρέωση που είχε γυναίκα. Ανέβηκε. Υποχρέωση να πάρει την κόρη μου. Ανέβηκε περίπου 50 σκαλιά στο εκτιμισόμετρό μου.
Γιατί μου λέει το εξής. Πήγα, λέει, Μάριε, φέτος με πολύ καλή παρέα φίλες μου. Πήγαμε, λέει, διακοπές λίγες μέρες. Λέει, πάρω και αντίπαρο. Κατευθείαν λέω κάτι από μέσα μου. Πριν καν να ολοκληρώσω σαν σκέψη, μου λέει, Μάριε, πολύ ωραία η αντίπαρος. Η πάρος δεν μου άρεσε. Λέω, τέλος. Σε παραδέχομαι. Λέω, σε παραδέχομαι. Εδώ γίνει σε μένα. Ανάμεσα πάρο και αντίπαρο, ναι. Η διαφορά είναι στο αντί. Αθερίνα. Λοιπόν, πού είναι ο 28 ώρες ή. Ναι, 2.83. Πώς το ψάχνω, λέει, ξένο τεχνικό με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, έγινε Ιέρο ή Γκούτι. Και τα μπαν, πόσες μέρες ακόμα για να γίνουν μπαμ. Καλημέρα, Χρήσαν Θεαριανός. Το στέλνει πάντα. Τα μπαν, πώς γίνουν μπαμ. Προφανώς για τον μπάσκετ, φαντάζομαι. Ναι, ο κλασικός Θεαριανός, ο 23. Περιμένουμε τον κύριο Γουλιέρμο. Να σε καλά. Ένα χρόνο περιμένουμε να λυθούν. Mm-hmm. Ο 936 μας μπερδεύει. Ναι. Α, πρώτα να πάω στον 228, Αριανός. Με αφορμή το φτηνιάρικο μήνυμα του 501, το ναι. Άρη Γερά. Λέει, έτσι, εμείς θα φέρνουμε δόξες του παγκόσμιου φούτμπολ και εσείς εκεί στην κουτσομπολίστικη μικρότητα. Καλημέρα. Αυτό το επίπεδο του Αριανού, φίλε. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι όπως τα λέει. Θα μπορούσε να απαντήσει και αυτό. 4, 14. Τι λες τώρα, το σκόρ πάω Καρύς. Πάντως, για να δώσω ένα στατιστικό που δεν με συμφέρει. Την προηγούμενη φορά που ήρθε μια προσωπικότητα σαν τον Νίκτο Ραούλ Κούπερ στον Άρη, ήρθε, εμφανίστηκε μάλλον στο προηγούμενο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ, που ήταν εντός έδρας στο Βικελίδης, κάθισε στην εξέδρα και στο επόμενο έπαιξε στην Τούμπα. Ντεμπούτο, ναι. Και έφαγε 4. Σύμπτωση, ναι. Είναι μια σύμπτωση αυτή. Έκτορ Κούπερ. Άρα αυτός που θα έρθει, ο προπονητής, δεν θα πρέπει να κάτσει στην κερκίδα για να δει το παιχνίδι. Πρέπει να κάτσει στον πάγκο για να σπάσει την, τέτοια, την παράδοση. Κάτσε, ο Κούπερ στο πάγκο ήταν στην Τούμπα. Στην Τούμπα ήταν στο πάγκο. Στο προηγούμενο με την Καβάλα. Ναι, ναι, ναι. Όπου το μέλος της ΚΕΔ αυτή τη στιγμή, κύριος Κουκουλάκης, δεν είχε δώσει 3 πέναλτι στον Άρη. Με Μάκη Ψωμιάδη, βέβαια, η Καβάλα εκείνη την περίοδο. Που τα 2 θα τα σφύριζε ο Μάκης Ψωμιάδης. Ναι. Το 1 δηλαδή, ειδικά εδώ μέσα, ναι, 0-0. Η καρατιά που στο Χαριστέα, φίλε. Πάει με το πόδι στο Χαριστέα. Στο Χαριστέα μπερδεύτηκα. Στον Χαβίτο. Γι' αυτό ήταν Χαριστέας Χαβίτο. Ναι. Στο Χαβίτο πάει με το πόδι με τις τάπες στο στήθος και τον κοπανάει μία. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Καλά, δεν είναι και πολύ το ύψος. Ο Χαβίτο είναι 59. Το στήθος του είναι 1,39. Δεν ξέρω και καρατιά, το λες και. Αν ο Χαβίτο είναι ένα 59. Και εγώ κάνω καρατιά στο Χαβίτο εκεί. Αν ο Χαβίτο είναι 1,59, εσύ είσαι 1,40. Κάτσε, δέχομαι τα πάντα ως χιούμορ. Αλλά τις πατάτες όχι. Το Χαβίτο εγώ τον περνάω. Το Χαβίτο εγώ τον περνάω 1,5 κεφάλι. 1,5 κεφάλι. Έχεις σταθεί δίπλα στο Χαβίτο. Και στον Νίκο το Ρίζο δεν έχω σταθεί δίπλα. Αλλά τον περνούσα 1,5 κεφάλι. Νόμιζες ότι τον περνούσε 1,5 κεφάλι γιατί σου έχει περάσει το τέτοιο ότι είναι κοντός. Ο Νίκος ο Ρίζος. Ναι. Ενώ ας πούμε τα Κοκολάκης. Όχι. Ρε Σύχρισαθε, είπαμε να κάνουμε πλάκα χαβαλέ, να γελάμε, ναι. Εδώ είσαι τόσο σοβαρά. Θα και πάνε, εσύ, έχεις χάσει, έχεις χάσει από την καμπούρα 30 πόντους το, ναι, τελευταίο διάστημα. Μπράβο, το Χαβίτο, όσο μεγαλώνει άνθρωπο, είναι γνωστό, τώρα και η μάνα με αυτό, ναι. Το Χαβίτο προσωπικά τον περνάω αυτή τη στιγμή τώρα, σήμερα, 1,5 και σήμερα, τώρα τι μιλάμε. Ύψος έχεις. Τι ύψος έχεις. 1,79. Αντερεκούγια. Αντερεκούγια τον FM. Ίδιο ακριβώς λέει και ο Κούγιας. 1,79 λέει. 1,79 είμαι εγώ. Είσαι 1,79 εσύ. Ναι. Δες τώρα Χαβίτο. Καταρχήν δεν πιστεύουμε ότι είσαι 1,79. Είσαι 30 χρονών. Τώρα που είσαι 65, έχεις γίνει, έχεις μαζέψει. Τσάλτ, το όχι για την πρόσκληση για την έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν για εμένα τον Χριστόφορο. Συγγνώμη, δεν βγάζω άκρη, αν μπορεί κάποιος. Α. Όχι. Α. Ναι, ωραία. Α, και λέει είμαι εγώ ο Χριστόφορος. Πόσο Μάρι είσαι εσύ? Από άλλο νούμερο. 1,79. 1,75 είναι ο Χαβίτο. Το περνάω ένα μισό κεφάλι. Έτσι μετράς τους πόντους γενικότερα, έτσι. Σε ποιο site το είδες? ΠΑΕ Άρης? Όχι. Πού το είδες? Πού το είδες?
Ο Χαβίτο, 1,75. Στο Wikipedia. 1,75. Ο Χαβίτο. Ήψουσε 1,75. Σε όλα τα site 1,75 το λέει. Που έχει πάει σε όλα τα πιο κοντά αντίπαλα, ακραία back και τον περνάνε μέσω όρο 5 με 7 πόντους. Κοντή, ακραία back. Αμέτρα. Ρε εσύ Σταφυλίδη, τι κάνεις εσύ αγόρι μου. Την μπάλα την έχεις στείλει στη σέντρα σου οπουδήποτε εκτός από τον αγωνιστικό χώρο. Τι έχεις κάνει ρε αγόρι μου. Εσύ. Θα πεις τώρα ο Σταφυλίδης φταίει μόνο. Εντάξει όχι. Αλλά... Στέλνω μήνυμα ένας περήφανος Έλληνας. Το έπαιζε διπλό, καθάρι το στοίχημα, καθαρά. Μου έστειλε κάτι μηνύματα, κατέβαζε Χριστοπαναγίες. Είπα οξύς, γίνεται αλλαγή, βάζει τον Μπέλκα. Λέω τώρα πληρώθηκες. Τραγικός. Λέω, τώρα πληρώθηκες. Όπως παιδιά, όλοι βέβαια. Καλά όλοι, ναι, εντάξει, να τελειώνουν τα παραμύθια. 1,75 είναι ο Χαβίτο. Τα παραμύθια αυτά είναι για τη γενιά της αγάπης Γαβριλίδου. Αυτή η πεταράδες. Καταρχήν δεν έχεις βάλει το μοναδικό παίκτη που θα σου έκανε χθες ευκαιρία για γκολ. Ευκαιρία, κάτσε, ευκαιρία θα μου δημιουργούσε. Βέβαια. Φέτφα. Ναι. Και βάζει τον Μπέλκα. Μόλις είπα φέτφα, η αγάπη έκανε έτσι. Ναι. Ενώ ο Πέλκας σάρωσε τα πάντα. Σάρωσε τα πάντα. Κάνει και καρδιά η αγάπη. Ειλικρινά πρέπει αυτές να... τις καρδούλες η να κάνετε μου, όσο παίζει και στον ΠΑΟΚ. Η γιαγιά μου με Πέλκα θέλω να παίξεις όμως το μεταξύ μας. Με Πέλκα. Στο βάρο όμως μην είναι ο Τζίλος πάνω. Η γιαγιά μου θα έλεγε ντροπή. Στο βάρο να πει κανένα κανονικό διαιτητή. Όχι ο Τζίλος. Ποιο, ο Τζίλος, το ξέρω. Α, μπερδεύτηκα. Μπήκε η αστυνομία ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Μπήκε. Πραγματικά, φίλε. Δεν είναι ρεπόρτερ αυτή. Πραγματικά. Αστυνομία ποδοσφαίρου. Πραγματικά. Αστυνομία ποδοσφαίρου, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, 5-21, ποιος είσαι, μου στέλνεις μήνυμα, ΠΑΟΚΤΣΙΣ είσαι. Ποιος είσαι. Ωραία ρε βλάκα, με τα δικά σου 300, θα τους λείπουνε, λέει, 24-570. 24-700 πόσα, θα κάνει την αφαίρεση κανονικά. Μυαλό λέει δεν βάζουνε, μύρισε γιανοκοντήλα. Δύο διπλές για Ψαραντώνη απόψε, δύο διπλές για Κώστα Μπίγαλη αύριο στο 8-Ball, τέσσερις μονές για Γκάς Δίκη εκεί στο κλαμπ του Μήλου FM και ενώ όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις το live το οποίο θέλεις και το αποστέλεις στο 54-526, 54-526, 23-10, 2-87-888, γραμμές ανοιχτές, Τσαλτίδης, Δασκαλάκης, Ασλαμής. Έτσι γίνεται τρόικα, αλλιώς είναι δόικα. Ο 501 έχει ξεπεράσει τον εαυτό του, θέτει τον πύχη σε όρια που μόνο αυτός μπορεί να υπερβεί. Στο νέο του μήνυμα λέει... Με αφορμή τα σχόλια για τον Γκούτι. Φασίστες ομοφοβικοί. Θα φέρω Ελένη Λουκά για το pre-game. Περιμένει πελάτης, έτσι. Πάμε, γραμμές ανοιχτές. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Και Χρύσανθο, και ο Χρύσανθο, και ο Τσαλτίδης και ο Σωτήρης. Δεν μην μιλάτε αυτό. Καλημέρα σε όλους. Δε. Καλημέρα, παιδιά. Ναι, καλημέρα. Από σένα, ναι, δεν μπορώ έτσι. Λοιπόν, πάμε. Παράληψη. Παράληψη, ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, γιατί. Τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο ναι. Και δεν άκουσα κανέναν. Μόνο τη δική σου φωνή άκουσα. Α, ναι, εντάξει αυτό. Εντάξει, ωραία, δεκτό, τέλος. Πάμε, ναι, εντάξει, ναι. Γι' αυτό ναι. Δεν άκουσα καθόλου το Χρήστο. Ξέρω, εσύ σε αυτά είσαι λοιπόν, σχολιάζει. Και γι' αυτό νόμιζα μήπως είσαι μόνος. Όχι, εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το Χρήστο, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Η κινηματογραφία λες Κατερίνησα προβάλλει κάθε Τρίτη ναι. Και αρχίζει με μια ταινία την οποία δεν ξέρω σαν γαλλική κωμωδία μου φαίνεται ναι. Δεν ξέρω αν την ξέρεις ο Θεέ τι σου κάναμε. Δεν το μπορώ καθόλου. Ούτε και εγώ δεν τα μπορώ γι' αυτό. Δεν το μπορώ, αυτά τώρα έχουν γίνει μια μόδα κάτι γαλλικές τέτοιες κομεντί ναι. Με λίγο ναι. Σάτρε που δεν γελάω καθόλου ειλικρινά δεν okay. Ούτε επίσης... καν πήγανε ναι, ναι, επίσης θα ήθελα να σου πω ότι στη συνέχεια της χθεσινής μας συζήτησης ναι. Ότι αντίστοιχα η Θεσσαλονίκη ναι. Είχε δύο μεγάλους θερματοφύλακες. Τον Κώστα τον Βελιάδη και Κώστα τον Κώστα τον Καραπατή. Κώστα τον Καραπατή τον ξέρω, τον προσκυνώ, ναι. Με εξαίρεση τον τελικό με την Καστοριά, με τον Ηρακλή που ήταν ναι. Με τον Κώστα τον Καραπατή είχα πολύ στενές σχέσεις και με πήγε στην Εφέλη στο Πανόραμα όταν ήταν προπονητής ο Λάκης ο Πετρόπουλος. Και μου το σύστησε. Ο Βελιάδης σε ποιον σύλλογο ήταν να ακουστεί? Στον Άρη. Στον Άρη. Και ο Καραπατής στον Ηρακλή. Και τον διαδέχθηκε ο Αχπαρίδης. Φυσιοθεραπευτής πρέπει να είναι τώρα. Αχπαρίδης. Ο Αχπαρίδης. Ναι. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Δεν μου λες. Κάποιος
Βελιάδης, ο εγγονός του Θαρώ, ναι, ότι είναι μουσικός διαμετρήματος και έχει μετάσχει σε πολλά σχήματα. Τον έχεις ακουστά? Ο πιανίστας. Πιανίστας. Δεν ξέρω, πιανίστας το, είναι. Το, με μεγάλες φίρμες μαζί έχει συμπράξει. Είναι συνθέτης, είναι πολλά. Α, συγγνώμη, δεν το γνωρίζω, κύριε Κώστα. Αν κάποιος που ακούει μπορεί να μας διαφωτίσει πάνω. Α, δεν το γνωρίζω. Γιατί κάποτε σε μία βραδινή εκπομπή τον είχε σε live μετάδοση ο σταθμός του Λίμπερο. Εγώ, όχι εγώ, άλλος. Όχι εσύ. Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα, ειλικρινά. Δεν έχω ιδέα. Καλά, εντάξει. Ποιος να τον είχε φέρει βράδυ εδώ, σαν συνθέτη, ποιος? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει. Ωραία, κύριε Κώστα μου. Ωραία. Εντάξει, και κάτι τελευταίο. Ναι. Καλά. Κολοβός εξτρέμ. Κολοβός εξτρέμ. Κολοβός! Κοροσίδης. Το Ρωσίδησε. Θα μας τρελάνουνε. Έχει παίξει φέτος με Ολυμπιακό 13 λεπτά. Τον έβαλε τον άνθρωπο και του λέει, το ρωτάει ο άλλος, τι έχεις Βασίλη, κράμπες, τι έχεις, γεράματα. Δηλαδή έχεις τον πάγκο τον Μπακάκι και βάζει το Ρωσίδη. Βάλε τα εκεί τον Μπακάκι. Έχεις το Φατζίδη και βάζει Κολοβό. Κολοβό. Και Μπρουσάη, ποιος είναι αυτός ο Μπρουσάη? Ο Βρουτσάη είναι ο. Είναι πρώην. Αυτό είναι στη Βίλεμ Δανικό. Κλείνοντας λέω. Δύσμηρη Εθνική Ελλάδος. Από... Τι περιμένεις, κύριε Κώστα, με αυτή από τη Νικολαίδη. Τι περιμένεις? Από Νικολαίδη, από Μαύρο, από Σιδέρι, φτάσαμε σε Κουλούρι. Δεν μιλάει κανένας όμως στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι ο γραμμένος πρόεδρε, κύριε πρόεδρος. Κύριε Κώστα. Τίποτα, κύριε Κώστα μου. Γραμμένος αποφασίζει από μας. Είναι από μας τώρα. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς. Είμαστε εμείς, δεν περνάει κανείς στο Ιβανόφιο. Ναι. Ναι, ναι, γι' αυτό θα μιλήσω στην αργό διάλεκτο. Στην αργό. Κατσίκα την κουρού και την κουρού κατσίκα. Κατσίκα την κουρού. Και την κουρού κατσίκα. Δηλαδή ότι βαφτίζουμε, ναι, βοήθα λίγο. Όχι, δεν βαφτίζουμε. Α. Είναι μία φράση στις αργό που σημαίνει τα καταπίνουμε, κάνουμε την κορόιδα. Τα καταπίνουμε. Μάλιστα. Η κατσίκα τρώει κουρού. Εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Όχι, δεν έτσι λέγεται η φράση ολόκληρη. Ναι. Κάνουμε κατσίκα την κουρού και την κουρού κατσίκα. Γεια, καλημέρα, να σε καλά, να σε καλά. Επόμενη δεν υπάρχει. Σωστός ο κύριος Κώστας. Καλείται άνετα. Σκέφτεσαι αυτός εδώ ο απίθανος Ολλανδός που ήρθε προπονητής και μου βάλε στο πρώτο μάτς τον Παυλίδη και τον Βρουσάη από τη Βίλεμ επειδή παίζουν στην Ολλανδία. Σε αυτό τώρα παίζει, εντάξει, ναι, σου λέει, εγώ εκεί εμπιστεύομαι, έχω αυτιά και μάτια στην Ολλανδία. Στη Βίλεμ. Στη Βίλεμ, ναι, στην Ολλανδία, εντάξει, συγκεκριμένα στη Βίλεμ και τα λοιπά, τέλος δεν είναι το θέμα. Λέξεις δεν λέμε για τις επιλογές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που χρέωσε με την λάθος επιλογή Αναστασιάδη. Ναι. Και μου βγαίνει και ο Γιωργάκης χθες και γράφει τέτοιο. Ο Αναστασιάδης θέει. Α, ναι, για τον Άγγελο Ρώσα στην αρχή. Όχι, Γιώργο μου, ο γραμμένος θέει. Ο οποίος είναι η επιλογή του μπαμπά σου. Που έχει φέρει και τον Αναστασιάδη και αυτόν τον το χθεσινό. Η επικοινωνία, ξέρεις, έχει πολλά ποδάρια. Όταν λοιπόν σχολιάζεις την επιλογή του Ολλανδού απίθανου προπονητή, να λες και ποιος την έκανε. Την έκανε αυτός που ο μπαμπάς είπε είναι ο άνθρωπός μου. Δεν το είπα εγώ. Αλλά τίποτα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιλέγει τον προπονητή. Δεν τον επέλεξε ο Μαρινάκης ή ο Καρυπίδης. Εκτός αν ελέγχει ο Καρυπίδης την ΕΠΟ. Δεν ξέρουμε αυτό. Δύσκολα. Δύσκολα. Δύσκολα είπαμε. Σουόμι, χελ ας, 1-0, έτσι. Με τεέ μου, Πούκι. Πούκι, τεέ μου, μοναδικέ μου. Εντάξει, δεν υπάρχει πέναλτι φυσικά. Ο Πεκταράσης Νόριτς. Δεν υπάρχει πέναλτι, αλλά εκεί πας ρε Κουρμπέλη. Βλακωδός. Πώς πας εκεί πέρα στη γωνία της περιοχής. Χωρίς νόημα, χωρίς τύπ, καμιά σχέση. Βλακωδός. Θα έλεγα να κάνεις ένα τέτοιο πέναλτι και με τον Άρη, αλλά ένα δεν θα το δίνανε. Ναι. Και δεύτερον, δεν παίζεις με τον Άρη. Ναι, είναι τιμό. Θα φάει σαν αρχηγός δύο, νομίζω. Νομίζω δύο τρώει. Σαν αρχηγός τρώει δύο, νομίζω. Και στο επόμενο δεν παίζει. Με Ολυμπιακό δηλαδή. Είναι τόσο βλακώδες, το συγκρίνω μόνο με του Αριστίδη Σοηλέδη στον Τζιόλι Σιντούμπα. Πάω Κάικ. Πραγματικά. Τόσο βλακώδες πέναντι, πραγματικά. Πραγματικά, ρε, Κουρμπέλη, τραγικό, δεν σχολιάζω. Μια που είπα Αριστίδη Σοηλέδης, καλώς ήρθε το μωράκι της Ελένης Χατζίδου, έτσι.
ήταν επί χρόνια μαζί, την κοπέρα την κορόιδευε. Δεν είναι με τον Σοηλεύη. Το ξέρω, ναι. Δεν... Αυτό λέω. Άρα τι το συνδέει. Αυτό λέω. Μου το θυμ... Ήτανε μαζί, η κοπέλα βρήκε έναν άλλον, σε τρεις μήνες της έκανε και παιδί. Αυτά. Και είναι ευτυχισμένη. Αυτό λέω. Δεν είπα ότι είναι ο Σοηλεύη. Τι είμαι. Χαζός. Απλά είπα μου το μου θύμισε. Ότι είσαι χαζός είσαι. Ο Σοηλεύης θα μείνει στην ιστορία για τη σχέση του με τη Χατζίδου ως ποδοσφαιριστής. Τίποτα. Και για το πέναλτι εκείνο σε Ντούμπα, τίποτα άλλο. Ταπεινή μου γνώμη. Σωτήρη, σε ψάχνει ο κύριος. 23-10-287-888 μπορείτε να καλείτε και σε μεσικά φυσικά η SMR ανοιχτή και σας περιμένει. Σπύρος Μπαξεβάνος, επιστροφή στο σπίτι του, ο ικανότατος Έλλην τεχνικός, ο οποίος ποτέ δεν έπρεπε να φύγει. Ποτέ. Ποτέ. Τόσο μα τόσο απλά. Είπα και νωρίτερα ότι όπου οι Αμερικανοί συναντούν τους Ιάπωνες θα πέφτει φάπα. Μετά από την άνανδρη εκείνη επίθεση, Δεκέμβριο του 1941, στο Pearl Harbor της Χαβάης, τη λεγόμενη... Όταν άνοιξαν και... τις ατομικές βόμβες ήταν... Μετά έγινε. Μετά έγιναν εκείνα, Χρυσαθέ μου. Ακολούθησαν εκείνα. Μαρία, σκοτώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι. Ναι, δεν και το δικαιολογείς. Δεν το δικαιολογείς. Επειδή έγινε μετά. Ναι, τώρα τι κάνει. Ατομική βόμβα πέταξαν. Ναι, τώρα τι πουλάς, ας πούμε. Μα εσύ λες μετά έγινε. Τι μετά έγινε. Επειδή είσαι δεξιόμουτρο, πουλάς τώρα για κάτι, ας πούμε, έτσι ψιλοαριστερίστικο εναντίον της Αμερικής. Εγώ είμαι δεξιόμουτρο. Τι. Μεγαλύτερος φασίστας από σένα υπάρχει. Φάνηκε εδώ πέρα. Σε όλες τις εκφάνσεις. Φάνηκε. Σε όλες τις εκφάνσεις. Εσύ παρακαλάς. Σε όλες τις εκφάνσεις. Παρακαλάς να μην έρθει. Εγώ ακριβώς είμαι δίκαιος. Σε αντίθεση με σένα. Που είσαι ρουφ των Αμερικανών. Δηλαδή, αν έρθουν οι Αμερικάνοι και πούν κατακτούμε την Ελλάδα. Ναι. Ποιον θα βάλουμε τσαλάκογλου, πώς λέγονται εκεί. Τσολάκογλου. Τσολάκογλου, τι. Εσένα θα επιλέξουν. Διόλα πιθανό. Γι' αυτό λέω. Διόλα πιθανό. Φασιστόμουτρο. Διόλα. Τραμπόσκυλο. Ο ειδικό σου ηγέτη είχε πει, το ίδαλμά σα είπε, ανήκομενοι στην Δύση. Το κάνετε και άγαλμα τον εχθρό λίμα, στην παραλία. Εμείς ποιοι είμαστε εμείς. Ήμουν εγώ ποτέ στη Νέα Δημοκρατία. Η παράταξη. Δεν ζούσα ακόμα. Λέω τότε, γενικότερη αντίληψη. Τότε ανήκομαι στη Δύση. Τότε, εγώ μαζί του είμαι. Πάνω και πάλι στη Δύση ανήκομαι. Σε αυτό με τον Καραμαλή. Μπράβο. Μόνο ο Καραμαλής τα λέει τα σωστά. Εδώ, Ρώσος δεν αδιχαίρει ποτέ. Ορίστε. Σωστά τα λέει. Ζήτω USA. In God we trust. Μπράβο οι Αμερικάνοι. Ζήτω η Αμερική. Πολύ απλά. Πολύ απλά. Άμα το πα σε Άρης Πάοκ, θα καταλαβαίνόμαστε. Τέλο. Πάμε, φασιστόμετρο, πάμε σε ένα τελευταίο. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Κάτι για το Pearl Harbor θα σας πω. Για το Pearl Harbor, πείτε ναι. Μας κύριε Κώστα και ναι. Πείτε σε αυτό το φασιστόμετρο με το οποίο κάνω εκπομπή να συμμαζευτεί. Ναι. Ότι είναι στημένο, λοιπόν, ότι το κάνανε οι Αμερικανοί. Γυρίστηκε και ταινία. Έτσι. Με τίτλο τώρα. Το είπα το πρωί, τώρα. Όπου τον άβροχο Γιαμαμότο τον υποδιόταν το Σύρου Μιφούνη και είπε ξυπνήσαμε ένα γίγαντα. Έτσι. Το Pearl Harbor ήταν στημένο για να βρει αφορμή η Αμερική να μπει στον πόλεμο. Έτσι. Ήταν στημένο από τους Αμερικανούς. Στημένο ήταν για να μπει η Αμερική στον πόλεμο. Ναι, μάτια μου, από ποιους. Από ποιους. Ήταν στημένο από τους συμμάχους. Σου λέει από τους συμμάχους. Εντάξει. Όπα, όταν λέμε κάτι, περίμενε. Δηλαδή, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, έτσι, και οι σύμμαχοί τους όλοι οι υπόλοιποι και οι Έλληνες, είπανε τους Ιάπωνες, πάντα βομβαρδίστε για να μπει η Αμερική στον πόλεμο. Ναι. Είναι πράγματα που δεν γνωρίζεις, Μάριε. Δεν γνωρίζεις. Τα γνωρίζεις εσύ. Ναι. Μα φώτισε με, πες μου. Πόσοι σύμμαχοι πείσαν τους Ιάπωνες να κάνουν το τώρα. Πες μου πώς. Στείλαν ένα σπαθί και τους είπαν να κάνουν χαρακτήρα. Εμένα μου το αποκάλυψε ο στρατηγός ο Γριλάκης. Ορίστε. Ο Γριλάκης. Μαρτυρία. Το αποκάλυψε εσένα. Εδώ εσύ μας λες, μου είπε ο θαλαμοφύλακας. Εδώ του είπε ο στρατηγός. Ναι. Αποκάλυψε το και εσύ σε εμάς. Με όλο το σεβασμό στο στρατηγό και σε εσένα. Μας το λέει. Στο αποκαλύπτει. Μόνο εδώ. Με ποιον τρόπο. Και οι Ιάπωνες δέχθηκαν να πάνε να το κάνουν αυτό, ξέροντας ότι μετά θα υποστούν τις συνέπειες. Δεν το ξέρανε. Απλά η τιμή τους. Δεν ξέρανε ότι θα πέσουν ατομικές βόμβες. Έτσι. Α, λέγανε ότι ας πούμε μάλλον οι Αμερικανοί μετά κατάλαβες. Θα τους ρίξουν άνηθο. Δεν ξέρανε ότι οι εγκληματίες θα ρίχνανε ατομικές βόμβες και θα φανίζανε κόσμο. Έτσι. Και δεκαετίες θα βγαίναν παιδιά ανάπηρα από την αδιενέργεια. Τα οποία ημνεί ο Ασλαμής αυτές τις πράξεις. Αυτά μετά τι έγινε τα ξέρουμε και προκαλούν πραγματικά εμετό. Ναι. Πραγματικά και όχι τα καταδικάζουμε απλά. Όχι, και, καταγγελία. Και επειδή στον πόλεμο στις Φιλιππίνες τους είχαν αλλάξει τα φώτα οι Ιάπωνες. Ναι.
και στον Κουάνταλ Κανάλ. Ναι, ξέρω, εγώ λοιπόν, βιβλία λόγω, επειδή... Και με πονάνε αυτές οι ήττες. Ήθελαν με τη δικαιολογία να σταματήσουν τον πόλεμο, ρίξαν τις ατομικές βόμβες. Και ο γελίος ο στρατηγός Μακάρθουρ γελίος το Χιροχίτο μέσα στο τζιπάκι και τον γύριζε γύρω από το Τόκιο, που ο Χιροχίτο ήταν θεός για τους, Ιαπωνέζους, για να τον ταπεινώσει. Για να μάθεις πράγματα που δεν ξέρεις. Άσχετε! Ποια που δεν ξέρω, ρε, αυτή τη με το τζιπάκι το έχω και φωτογραφία. Εγώ το άλλο πες μου, οι Ιάπωνες τι πιστεύανε ότι θα γινότανε μετά το Pearl Harbor. Τους έφυξε τον αδρισμό τους, δηλαδή, και το κάνανε έτσι κι αλλιώς. Ψήνω εγώ το Σωτήρι. Δεν έχεις δει το σαμουράι. Ψήνω τώρα το σαμουράι πώς γίνει απέναντι, δεν ξέρει θα πεθάνει, αλλά είναι σαμουράι. Βρε άλλο με το χαμουράι, ψήνω τώρα το Σωτήρι εγώ να βρεις το Τσαλτίδι. Ναι. Κατάσχετα. Ναι. Ο Σωτήρης δεν ξέρει ότι θα υποστεί συνέπειες. Βέβαια θα υποστεί. Ότι θα φάει ξύλο. Βέβαια. Πολύ κιόλας. Ήταν η αφορμή για να μπει η Αμερική στον πόλεμο. Θα του ρίξω μια ατομική βόμβα. Δεν ήθελε ο αμερικανικός λαός να μπει η Αμερική στον πόλεμο. Έτσι. Θα με τρελάνεις, ρε. Ρε, πώς πίστηκαν οι Ιάπωνες, δεν μου λες. Τους έφυξαν την τιμή τους και τους είπαν ότι αν δεν πάτε, είστε κότες. Μπράβο. Πάμε στη γραμμή τελευταία. Τελευταία γραμμή. Είστε απίθανοι. Είστε απίθανοι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ακούγομαι. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Καλημέρα στο φιλέα Φόγκ του Λίμπερο, το Χρήσα Φενό, φυσικά. Ναι. Που επιτέλους και τον δρόμο και γύρισε. Ναι. Και επειδή Μάριε, θες να μου αποδείξει τώρα ότι το δίκτυο δημοσίνης έχει πέσει σε επίπεδα Σιβηρίας, με αυτό που λες. Με ποιο? Δεν σου είπε κάποιος ότι ήταν αισθημένο ότι οι Αμερικάνοι πείσανε τους Ιάπωνες να μην κάνουν. Μα τι κρυφό! Άκουσε με. Σημαίνω κάτι μπορεί να είναι όταν γνωρίζεις και δεν αντιδράς. Που σημαίνει με αυτή τη λογική ότι γνωρίζανε ή ότι είχαν ενδείξεις και αποφάσισαν να μην κάνουν τίποτα. Οι ποιοι συγκεκριμένοι. Παλικάρι μου! Ξέραν για την επίθεση και την αφήσανε να γίνει. Αυτό σου λέει. Αυτό σου λέει. Ξέρανε για την επίθεση και την αφήσανε να γίνει ακριβώς για να βρουν την δικαιολογία να πούν. Γιατί πάρα πολύ απλά με λογικά επιχειρήματα που έχει αποδείξει η ιστορία, σου δείχνει ότι η μεγαλύτερη ανάπτυξη προέρχεται σε πολεμικές σειράξεις. Κάτσε και δες στο ΑΕΠ της Αμερικής τη δεκαετία που ξεκίνησε το πρώτο πόλεμο. Καλά, αυτό εννοείται. Εντάξει, λογικά επιχειρήματα. Είσαι Αριανός, αν επιτρέπετε, είσαι Άρης, πάω. Τι θα είμαι, αφού δείχνω δίκτυο νοημοσύνης και βλέπω ότι έχω λογικά επιχείρηματα. Είσαι Άρης. Ωραία. Θέλεις να δω πόσο ανοιχτό μυαλός είσαι. Θέλεις γκούτι στον πάγκο σου. Θα το αφήσω αυτό στα χέρια της διοίκησης, στην οποία εμπιστεύομαι απόλυτα. Άστο, κατάλαβα. Άστο, κατάλαβα. Κομπλεξικός. Είσαι σου λέει αν έρθει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κομπλεξικός, δεν ανοιχτό μυαλό. Είναι έξυπνο, αλλά όχι ανοιχτό μυαλό. Έχει διαφορά. Εσύ δεν είσαι ούτε έξυπνος ούτε ανοιχτό μυαλός. Γιατί για να είσαι ανοιχτό μυαλός πρέπει να έχεις και το δεύτερο συστατικό. Εσύ μόνο ανοιχτός είσαι από πίσω. σε νέες προτάσεις. Στην ΕΣΥΕΜ, στρατηγού Καλάρι έρχομαι. Εκεί, σε μισή ώρα είμαι εκεί. Δεν μπορείς ούτε την πόρτα του κουδούνι να χτυπήσεις. Με σκηνή θα είναι. Με το που θα πας να χτυπήσεις το κουδούνι, θα σε απορρίψουν. Λοιπόν, αυτά. Μην καλυτεάρει, κλείσαμε. Και το απόρριψης είναι κυριολεκτικό. Απόρριψης είναι κυριολεκτικό. Από ρήψεις. Από ρήψεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάχει. Εντάχει. Τους νικητές των διαγωνισμών. Ναι. Είπαμε γυαλιά, ο Αλέξανδρος Αριανός ο Παπαδόπουλος. Πάμε τώρα. Ψαραντώνης. Ιωάννα Φωτιάδου, Χαρά Παπαπέτρου. Παπαπέτρου. Ιωάννα Φωτιάδου, Χαρά Παπαπέτρου. Παντρεύεται ο Παπαπέτρου. Πάμε στον Κώστα Μπίγαλη. Ναι, το άσος μας. Ναι. Μετά το μάτς με την Αμερική, πότε. Με τους Τσέχους, Δευτέρα. Α! Τι ώρα είναι το μάτς αύριο. Ο διαιτητής ο Παπαπέτρου. Α, ο διαιτητής. Sorry. Το μάτς με τις ΗΠΑ αύριο τι ώρα είναι. Δεν γνωρίζω. Κάτι λέγανε για βράδυ, κάτι ακούω μεσημέρι, 3.30. Για βράδυ. Χθες είπαν τα παιδιά Σάββατο βράδυ, ο Βαγγέλης και ο Δημήτρης. Ο Βαγγέλης και ο Δημήτρης, ο Δημήτρης και ο Βαγγέλης. Κώστας Μπίγαλης, νικητές. Χαράλαμπος Πολουτζίδης, Γιάννης Πάλιουρας. Γιάννης Πάλιουρας, Χαράλαμπος Πολουτζίδης, πηγαίνουν αύριο 8-ball Κώστα Μπίγαλη και Γκάς Τζι, Κυριακή βράδυ, στο κλαμπ του Μήλου, τσάο σοτ. Γιάννης Αντωνιάδης, Σωτήρης Χαρίτογλου, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ιωάννης Κεπεκίδης. Επαναλαμβάνω τη στρόφος, Γκάς Τζι, Ιωάννης Κεπεκίδης, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Σωτήρης Χαρίτογλου, Γιάννης Αντωνιάδης. Μονές είναι για Γκάς Τζι. Μην πάτε και πείτε έλεγε ο Ασλαμάς διπλές, με κάνετε ρεζίλι. Μονές. Ψαραντώνης Μπίγαλης είναι διπλές. Έτσι να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ω, Χρήστος Κιώσης, μετά από πολύ καιρό. Φίλε. Μετά από πολύ καιρό το παλικάρι. Μια 48χρονη γυναίκα στην Ουκρανία. Ναι. Κακό θα πεις. Τον άντρα της, γιατί την κακοποιούσε και τα λοιπά.
Γύρισε, λέει, από τη βάρδιά του, έπεσε για ύπνο και τον στραγγάλισε με τα χέρια της. Ποια ήτανε, ο Χουλκ Χόγκαν? Στη συνέχεια, λέει, του έκοψε το κεφάλι και το αυτό του και το πέταξε στα σκυλιά του χωριού. Δες τώρα αυτά μετά, δεν τα ξέρεις εσύ. Άστο. Όταν έρχεται αυτός, γιατί γίνεται αυτό? Και όσοι σου φταίει, ρε φίλε. Όταν έρχεσαι εσύ, γίνεται αυτό μόνο. Κάνεις κάτι, δε. Κάνεις κάτι, κάνεις κάτι, ε. Σωστό! Χρήστο, σου εύχομαι να βγάζεις γκόμενα τόσο εύστοχα όσο οι σέντρες έσου στα Σταφυλίδη. Δεν ξέρω αν τις είδες. Ωραία. Η μία πήγε στο Ροβανιέμι, ο Αϊβασίλης, ξέρεις, διέλυσε τη λίστα το Αϊβασίλη, τα παιχνίδια τα πάντα, ας πούμε. Η άλλη πήγε στο πες το, πώς λέτε το άδωρο εσύ, όχι το Λυσίνκι, άστο Λυσίνκι, ένα δισύλλαβο, κάτι πώς είναι, το ξεχνάω τώρα, τέλος πάντων, άστο. Χάκα, μάκα, κάτι πώς είναι. Τέλος πάντων, αυτά. Λοιπόν, αδέρφια, με το καλό που σου κούν να έχετε, έχουμε τα εγγένεια της 84ης Διεθνούς Αύριο 11 το πρωί, περίπτερο ΠΑΕ Άρης θα είναι οι παίκτες του Άρεως. Έτσι, πες τα 12 αυτά. Η ώρα θα είναι οι Κινέζοι που θα φέρουν τα γουάνγκ στο Βικελίδης. Έτσι. 7.30 ώρα. Η εταιρεία λέγεται το περίπτερο Dog Juan Pavilion, δηλαδή το σκυλί του Juan. Okay, ναι. Είναι άλλο αυτό. Είναι το μεγαλύτερο περίπτερο που υπάρχει στην έκθεση. Έτσι, είναι το τέταρτο, λέει, μεγαλύτερο. 7.30 ώρα μιλάει ο Μητσοτάκης. Εξαγωγικό κέντρο της Κίνας. Όπου είναι προσκεκλημένος ο Μάριος Ισλαμής. Ναι, και ετοιμάζει μία έκπληξη, λέει, εν ώψη διεθνούς εκθέσεις ο Μητσοτάκης. Ναι. Ετοιμάζει μία έκπληξη, έτσι. Αυτά. Ναι. Και φυσικά η πόλη έχει γεμίσει ελεφαντάκια, γι' αυτό και τη λέμε εδώ και δύο μέρες Ελεφαντονίκη. Κόκκινα, μπλε και πράσινα, λόγω της Ινδίας που είναι η τιμόμενη χώρα. Αυτά. Θα ξέρουμε σήμερα το απόγευμα αν από εβδομάδα δίνουμε προσκλήσεις για τη ΔΕΘ. Ελπίζουμε να δίνουμε. Ελπίζουμε να μπορούμε. Αδέρφια, να είστε καλά. Keep on bloody rocking.